Hi. Έχουμε κάτι δυνατό 28. Βέβαια. Θα τη σηκώσω. Ένα μπράβο. Δεν την έχουμε κάνει ένα μπράβο. Ο μικρός όλα. Να πάμε πού, γιαγιά. Λοιπόν, πάμε μέσα. Από το πάλι. Έτσι θα πεις τον Βασίλη. Δημήτρη, τι κάνεις, πού είσαι? Ναι, ναι, είδες. Κατέχω και από αυτό. Του Βασίλη είναι. Ναι. Εσύ τι νόμισες δηλαδή, πώς την είδες? Μια χαρά. Κάτσε, όπα. Έλα. Εκεί θα τα πάρει ο την θετική τους απάντηση, όμως την ώρα της συνεργασίας
εδρίαση στο ΔΣ έβγαλε αρνητική. Εμείς όμως λόγω χρόνου εμπιστευτήκαμε αυτή την προφορική υπόσχεσή τους και τους βάλαμε μέσα στους διοργανωτές. Τους ζητούμε συγγνώμη αν βρίσκονται εδώ πέρα και πάλι τους ζητούμε συγγνώμη και παραδρομή. Πείτε το όνομά τους. Ευχόμαστε να γίνει μια οικοδομητική συζήτηση για να βοηθήσει όλοι και να διαφωτίσει όλους μας πάνω σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα της εποχής μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο πρώτος εκ των ομιλητών, ο πατήρ Αρσένιος Ιαννόπτης, μοναχός της Ιεράς Μονής του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκιου, βατοπεδίου Καλλιτεχνικής, είναι διδάκτορ της θεολογίας και φιλόλογος. Θα μας αναπτύξει το θέμα ηλεκτρονικός ολοκληρωτισμός και ανθρώπινο πρόσωπο. Σεβαστοί πατέρες, κύριοι αντιδήμαρχοι, αγαπητοί συμπατριώτες, είναι ιδιαίτερη χαρά μου και η συγκίνησή μου κάθε φορά που βρίσκομαι στην Τολεμαΐδα. Εδώ μεγάλωσα και οπωσδήποτε ο τόπος της καταγωγής πάντοτε μας δημιουργεί αναμνήσεις, αγαθές και το ότι βλέπουμε πρόσωπα με τα οποία συγκρατήκαμε, αγαπήσαμε. Μας δημιουργεί προβληματισμούς, ανησυχίες. Πιστεύω ότι λίγο πολύ όλοι έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει το σοβαρό αυτό θέμα. Πριν όμως ξεκινήσω την ανάπτυξή του, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη, τον κύριο Θεόκλητο, για την ευλογία του προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, όπως επίσης και τους διοργανωτές, να ευχαριστήσω και τον συντονιστή μας και φυσικά και όλους εσάς που τιμάτε την απόψινή εκδήλωση. Το θέμα λοιπόν το οποίο θα αναπτύξω είναι ο ηλεκτρονικός ολοκληρωτισμός και το ανθρώπινο πρόσωπο. Και θα ξεκινήσω με ένα κείμενο το οποίο γράφει ένας Αυστριακός, ο Λαβρέντιος Γενερέης. Σας διαβάζω το κείμενο αυτό. Ήταν απογευματάκι όταν έφτασα στην πλατεία του Αγρινίου. Μόλις είχε τελειώσει η σιέστα, ο μεσημεριανός ύπνος. Ήδη ανοίγανε τα καφενεία και αποφάσισα να πιω έναν καφέ. Σταμάτησα το αυτοκίνητο και βγήκα, κάθεσα σε ένα τραπέζι και παρήγγειλα. Αυτή τη στιγμή σηκώνεται από ένα άλλο τραπέζι ο μοναδικός άλλος πελάτης και έρχεται κοντά μου, κάθεται στο τραπέζι μου και αρχίζει να μου μιλάει. Δεν ήξερα τότε ακόμη ελληνικά και με το λεξικό που είχα στην τσέπη και με μερικές αγγλικές λέξεις που ήξερε ο συνομιλητής μου, σιγά σιγά κατάλαβα τι θέλει ο άνθρωπος. Ήθελε να με γνωρίσει. Με ρώτησε από πού είμαι, τι δουλειά κάνω, αν είμαι παντρεμένος, αν ζουν οι γονείς μου κι άλλα. Μου είπε ότι ο ίδιος είναι καπνεργάτης και τότε έπαθα το σοκ. Πώς γινόταν αυτό, πώς είναι δυνατόν ένας εργάτης να μιλάει ελεύθερα με έναν αντιπρόσωπο της αστικής τάξης, πώς μπορεί να ενδιαφέρεται χωρίς συμφέρον, γιατί ήξερε και αυτός όπως και εγώ ότι ποτέ στη ζωή μας δεν θα ξαναειδωθούμε. Πώς μπορούσε λοιπόν να ενδιαφέρεται χωρίς συμφέρον για κάποιον που θα έπρεπε ή να μισεί ή να φοβάται ή τουλάχιστον να νιώθει απέναντί του ένα τέτοιο σύμπλεγμα κατωτερότητος που να μην του έρθει ποτέ η επιθυμία να του μιλήσει. Γιατί σε εμάς τελειώνει το απόσπασμα του Λαβρεντίου και Μερέη, στις ευρωπαϊκές χώρες αυτές είναι οι σχέσεις μεταξύ των τάξεων. Και λέγει αυτό ήταν το κοινωνιολογικό σοκ που έπαθα. Το ξανάζησα πάμπολες φορές και το ξαναζώ μέχρι σήμερα όπου και να πάω στην Ελλάδα. Ο Έλληνας δεν παραδέχεται ταξικές διακρίσεις. Αυτά που γράφει ο Γκεμερέη τα έζησε στη δεκαετία του 60 και τα αποτύπωσε στο βιβλίο «Διδύση της Δύσης» που εξεδόθηκε στα γερμανικά το 1977 και μεταφράστηκε και στα ελληνικά και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήσης. Η Ελλάδα του 60 και του 70
Με μια πρώτη ματιά φαίνεται όμως τόσο μακρινή από την Ελλάδα του σήμερα, που μας πληγώνει, για να θυμηθούμε τον μεγάλο μας Γιώργο Σεφέρη. Γιατί όμως τα διάβασα αυτά? Νομίζω ότι είναι μια καλή εισαγωγή στο θέμα μας. Ξεκινώντας από το δεύτερο σκέλος, που είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Πρόσωπο τι σημαίνει? Το δηλώνει η αντωνυμία πρόσωπο. Σημαίνει σχέση, σημαίνει κοινωνία. Το πρόσωπο έξω από τη σχέση, την κοινωνία, το πρόσωπο μεταπίπτει ή καλύτερα εκπίπτει σε άτομο, σε μάζα. Το πρόσωπο ως σχέση, ως ελευθερία και ως μοναδικότητα, αυτές θα έλεγα ότι είναι οι τρεις βασικές συνιστώσεις του προσώπου, σχέση, ελευθερία, μοναδικότητα. Βρίσκεται στο κέντρο του δικού μας αρρωγόσυρτου, για να θυμηθούμε τον Κώστα Ζουράρη και τον Κωστή Μοσκόφ, του δικού μας τρόπου, του Ελληνορωμαίου, εδώ και 3.000 χρόνια τουλάχιστον. Πρόσωπο και κοινωνικότητα. Και αυτά προϋποθέτουν αγάπη και ευθύνη. Ας ακούσουμε τώρα μια δήλωση από την άλλη πλευρά του λόγου. Είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο κύριος Ραγκούσης, ο οποίος, παρουσιάζοντας στις 4 Ιανουαρίου του 2011 το προσχέδιο νόμου για την περιβόητη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έχει ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, εδώ και μια εβδομάδα είναι νόμος, ενοχοποίησε τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ πολίτη και δημοσίου υπαλλήλου ως την κύρια αιτία για τη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση. Είναι γνωστό φυσικά ότι κάθε καλό μπορεί να παραφθαρεί, έτσι και η σχέση, η κοινωνία προσώπων μπορεί να εκτέσει στη συναλλαγή, στο ρουσφέτ, στις πελατειακές σχέσεις. Πώς όμως αντιμετωπίζεται αυτή η παθογένεια, αυτή η αρρώστια? Ασφαλώς όχι με τον τρόπο που έρχονται κάποιοι δόλοι να εφαρμόσουν βάσει της κομπογεννήτικης συνταγής, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Έτσι και ο κύριος Ραγκούσης θεωρεί ότι οι απρόσωπες σχέσεις στη δημόσια διοίκηση που θα φέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα εξαλείψουν τα φαινόμενα διαφθοράς. Βέβαια, μια τέτοια προσέγγιση θα έλεγα ότι υπεραπλουστεύει τα πράγματα και δείχνει να αγνοεί και την ανθρώπινη φύση, η οποία στην κατάσταση της πνευματικής αρρώστιας που βρισκόμαστε, η οποία αυτή στην εκκλησιαστική μας γλώσσα ονομάζεται κατάσταση πτώσεως, με την απληστία και την επιθετικότητά της βρίσκεται πίσω από όλα τα φαινόμενα σύψεως και παρακμής, όχι μόνο σε προσωπικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Αλλά ας έρθουμε στο πρώτο σκέλος του θέματος, τον ηλεκτρονικό ολοκληρωτισμό. Στον παλαιότερο ολοκληρωτισμό, δηλαδή στα τυραννικά και απολυταρχικά καθεστώτα, ήδη από το ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας, φυσικά δεν θα αναφερθούμε εδώ, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Για τον ολοκληρωτισμό, όπως τον γέφθηκε στο πετσί της η ανθρωπότητα στον τραγικό 20ο αιώνα, με τους δύο παγκοσμίους πολέμους, μας έχουν δώσει αξιοπρόσεκτες αναλύσεις, κυρίως η Γερμανοεβραία Χάννα Άρεντ και ο Γάλλος Ραϊμόν Αρών, για να αναφέρω τους πιο γνωστούς. Τα σχετικά κείμενά τους αποτελούν έκπληκτη σημεία αναφοράς για όσους καταπιάνονται με το θέμα του ολοκληρωτισμού. Ο μεγάλος Θεόδωρος Δοστογεύσκη στους Δαιμονισμένους και στους αδελφούς Καραμαζόφ, δύο από τα πιο γνωστά και σημαντικά του έργα, προσεγγίζει το θέμα του ολοκληρωτισμού από μια ουσιαστικότερη νομίζω πλευρά, αυτήν της ανομίας και της αποστασίας του επαναστατημένου ευρωπαίου ανθρώπου της νεωτερικότητος, συνδέοντάς το με τον μηδενισμό και την ανατροπή όλων των αξιών, όπως θα πει ένας άλλος μεγάλος ανατόμος
της ψυχής και των συμπεριφορών του νεωτερικού προμηθεϊκού ευρωπαίου ανθρώπου, ο Φρεντερίκος Νίτσε. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν απέχουμε πάρα πολύ από τον νέο ολοκληρωτισμό, όπως τίνει να διαμορφωθεί στις ημέρες μας, συνδυαζόμενος με τη λεγόμενη νέα τάξη ή αταξία, καλύτερα, τέριασε να την πούμε, νέα τάξη πραγμάτων και την πολυσυζητημένη παγκοσμιοποίηση. Στο σημείο αυτό νομίζω ότι είναι απαραίτητη μια σύντομη αναφορά στη νέα τάξη πραγμάτων και στη νέα εποχή. Τι είναι λοιπόν η νέα εποχή και η νέα τάξη? Γι' αυτό το θέμα ακόμα να γίνεται λόγος τα τελευταία 20 καλύτερα 30 χρόνια. Με δύο λόγια, η νέα εποχή του Ιεροκόου είναι μία πίστη της αστρολογίας. Ξέρετε ότι η αστρολογία δεν έχει καμία σχέση με την αστρονομία και έχει σχέση αντιθέτως με τον αποκρυφισμό. Η αστρολογία λοιπόν παίρνει μια ιδέα των ανατολικών θρησκειών, κυρίως του Ινδουισμού, που λέει ότι κάθε 2.000 χρόνια η ανθρωπότητα μπαίνει σε μια νέα εποχή. Από εκεί είναι και ο όρος. Η εποχή που πέρασε τα 2.000 χρόνια ήταν η εποχή του Χριστού, η εποχή του Χριστιανισμού, η εποχή των Ιχθύων. Τώρα όμως πέρασε αυτή η εποχή. Τώρα παίρνουμε σε μια νέα εποχή. Είναι η εποχή του Ιεροκόου. Περιμένουμε ένα νέο Μεσσία που θα φέρει νέες ιδέες και θα εγκαινιάσει μια χρυσή εποχή φώτισης για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το τραγούδι σαν οι Beatles στο γνωστό rock συγκρότημα των Αγγλικών στη δεκαετία του 60. Είπαν ότι ο Χριστός θα ζαρώσει και θα χαθεί, ο Χριστιανισμός θα ζαρώσει και θα χαθεί, εμείς είμαστε πιο διάσημοι από τον Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε με αυτά τα λίγα που είπα ότι η λεγόμενη νέα εποχή του Ιεροκόου είναι από το ξεκίνημά της σε κάθε τη αντίθεση με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, με την πίστη του Χριστού, του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας, και το πρόσωπο του Χριστού το θεωρεί ως ένα προϊόν με ημερομηνία λήξεως. Ήδη έχει πάει, σύμφωνα με τους οπαδούς και τους κήρυγες της νέας εποχής, έχει πάει στο περιθώριο και έχει πει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Τώρα περιμένουμε ένα νέο Μεσσία. Έναν αβατάρ, όπως λέγεται, της νέας εποχής του Ιεροκόου. Είναι σημαντικό ότι αυτό το βασικά κοσμοθεωριακό μοντέλο που σας ανέφερα συνοδεύεται από μία γεωστρατηγική και πολιτικο-οικονομική στόχευση. Αυτή είναι η ενιαιοποίηση του κόσμου. Και έτσι λοιπόν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πιο γνωστό ίσως και πιο εύκολα κατανοητό. Μιλούμε για τη νέα τάξη πραγμάτων και για την παγκοσμιοποίηση. Το 1991 ο πρόεδρος George Bush, ο πατήρ, μίλησε για τη νέα τάξη πραγμάτων πριν από 20 χρόνια. Όμως, εάν θα πάρετε το χάρτινο μονοδόλαρο των ΗΠΑ, θα δείτε, θα διαβάσετε στη βάση της πυραμίδος, που είναι ένα από τα βασικά αποκρυφιστικά σύμβολα, και στην κορυφή της πυραμίδος είναι το αποκρυφιστικό τρίτο μάτι, θα δείτε κάτω με λατινικά «Novus Ordos Ecclorum», σημαίνει στα λατινικά «Νέα τάξη πραγμάτων». Και η χρονολογία είναι το 1780 τόσο που ιδρύθηκε το τάγμα των Ιλουμινάτων, των πεφωτισμένων, στην πραγματικότητα εσφωτισμένων, διότι ο φωτισμός, τον οποίο λένε ότι έχουν, είναι από τον πατέρα του ψεύδους, τον διάβολο. Αυτοί οι Ιλουμινάτοι λοιπόν είναι πρώτα ξαδέρφια με τους μασόνους και με τους θεοσοφιστές. Εδώ και εκατοντάδες χρόνια έχουν επεξεργαστεί ένα σχέδιο για την παγκόσμια κυριαρχία, το οποίο το έχουν θέσει σε εφαρμογή με μεγάλη υπομονωμένος επιτυχία, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, και στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου είναι όλα αυτά τα οποία ζούμε και τα ζούμε πολύ έντονα και τον τελευταίο καιρό. Πέφτουν λοιπόν τα σύνορα στην οικονομία, στο εμπόριο, στην πολιτική, στη διακυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός μας, και το «μας» εγώ το βάζω εδώ εισαγωγικό, ευκαίρως και ακαίρως δηλώνει ότι μας χρειάζεται μια παγκόσμια διακυβέρνηση.
Την μεγάλη εταιρεία συμβούλων πρόσθετων άλυπων που θα αναφέρει ο κ. Σαδωμόπουλος, βλέπετε ότι ήδη μιλούν για παγκόσμια κυβέρνηση. Και πώς οι κάρτες αυτές οι ηλεκτρονικές, όπως η κάρτα του πολίτη που την ονομάζουν εδώ, είναι ένας καλόιμος όρος αυτός, για να μην έρχονται στη μνήμη μας αρνητικοί συνειρμοί από τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Η Frosta Saliva λοιπόν κάνει λόγο για το πώς με τις ηλεκτρονικές κάρτες ταυτότητες οικοδομείται η παγκόσμια κυβέρνηση. Είναι λοιπόν το σχέδιο των μυστικών εταιριών, είναι το σχέδιο των ανθρώπων του χρήματος, των μοιημένων στον αποκρυφισμό, σε αυτόν τον χώρο. Το λέω έτσι στατιστικά. Τώρα ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματα που θέλει, αλλά είναι ένα στατιστικό δεδομένο, το οποίο το αναφέρει και ο Μητροπολίτης Πυραιός σε μια ανακοίνωσή του των τελευταίων ημερών, πώς γίνεται σε όλες τις μεγάλες τράπεζες, οικονομικούς οργανισμούς και να είναι τόσο έντονη η παρουσία του εβραϊκού στοιχείου. Λοιπόν, η νέα τάξη πραγμάτων και η παγκοσμιοποίηση ουσιαστικά είναι το σχέδιο του επαράκτου, πώς το λέει και ο Άγιος Πυραιός, σιωνισμού για μια παγκόσμια κυριαρχία, πολιτικο-οικονομική. Ο αναμενόμενος λοιπόν από αυτούς μεσσίας της εποχής του Ιεροχώου είναι αυτό που η Γραφή ονομάζει Αντίχριστος, ο οποίος θα συνενώσει τον κόσμο πολιτικο-οικονομικά, έτσι το έχουν δρομολογήσει και έτσι το περιμένουν. Τώρα τι θα επιτρέψει ο καλός Θεός είναι άλλο θέμα και πότε. Και θα τους δώσει λοιπόν την παγκόσμια πολιτικο-οικονομική εξουσία. Επειδή όμως βλέπετε, προσέξτε, ότι αυτή η συνένωση του κόσμου και βλέπετε ήδη τις τρεις μεγάλες γεωπολιτικές ενότητες που δημιουργούνται, Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ στην Ευρώπη, στην Βόρειο Αμερική ήδη μιλούν για μία ένωση Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού και με ένα νέο νόμισμα, το ΑΜΕΡΟ, και στην Αποανατολή έχουν φτιάξει την ΝΑΦΤΑ που είναι το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μια ένωση οικονομικο-πολιτική και εμπορική, και βλέπετε πόσο οδηγούν τα πράγματα, ας πούμε, και μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κλπ. Όμως, και εδώ παρακαλώ να προσέξουμε, αυτή η συνένωση του κόσμου είναι ασταθής εάν δεν συνοδεύεται από μια συνένωση των ανθρώπων σε επίπεδο πίστης. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτικο-οικονομική παγκοσμιοποίηση και ενιαιοποίηση συνοδεύεται από την πολιτισμική παγκοσμιοποίηση. Τι είναι η πολιτισμική παγκοσμιοποίηση? Ουσιαστικά είναι ένας οδοστρωτήρας ο οποίος περνάει και ισοπεδώνει λαούς, γλώσσες, ιστορίες, παραδόσεις. Εύστοχα χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια ο όρος γενοκτονία της μνήμης για την προσπάθεια που γίνεται από κάποιους κυρίους και από κάποια ιδρύματα που δουλεύουν σε ξένα κέντρα για να σφίσουν την ιστορία, την πραγματική όπως την ξέρουμε, για να γράψουν μια καινούργια ιστορία. Είναι η περίπτωση επέσχυντη της σειράς του Σκάι που προβάλλει για το 21. Είναι δηλαδή μια αντεστραμμένη ιστορία. Είναι μια ψεύτικη ιστορία. Θα πρέπει λοιπόν κυρίως οι λαοί που έχουν ομοιογένεια πολιτισμική ιστορική να διαλυθούν, να τη χάσουμε, να και αυτό που θα πω έχει σχέση με ένα άλλο που θα το αναπτύξω στη συνέχεια για τη διάλυση του κοινωνικού ιστού. Θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι να μην έχουν ρίζες, να μην έχουν ιστορία, να μην έχουν παράδοση, να μην ενδιαφέρονται για τίποτε άλλο παρά να κινούνται, όπως εύστοχα το έχει πει ο Βακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης, ο πατήρ Αγκουστίνος, να κινούνται ανάμεσα σε δύο συσκευές. Το μαύρο κουτί και το άσπρο κουτί, δηλαδή ανάμεσα στην τηλεόραση και στο ψυγείο. Εκεί μας οδηγεί δηλαδή το μοντέλο το νεοταξικό, το νεοεποχήτικο, το παγκοσμιοποιητικό. Ολόκληρος ο πλανήτης να υιοθετήσει τα πολιτισμικά υποπροϊόντα του αμερικάνικου τρόπου ζωής, American Style of Life, και από το Όσλο μέχρι το Cape Town και από την Μαδρίτη μέχρι το Τόκιο να ακούνε ρόκ μουσική άνθρωποι, κυρίως οι νέοι, να μιλούν μία γλώσσα, τα αγγλικά,
να τρώνε συγκεκριμένο φαγητό στα λεγόμενα fast food, ταχυφαγία ελληνιστή, και να πίνουν και ένα συγκεκριμένο μαύρο ποτό, το οποίο δεν χρειάζεται να το πούμε και να το διαφημίσουμε. Λοιπόν, τίποτε άλλο. Και για να μπει ο κόσμος λοιπόν μέσα σε αυτό το άσπρο επιτραπή λούκι, χρησιμοποιούνται πολλοί και διάφοροι τρόποι. Ένας από τους τρόπους αυτούς είναι και η κάρτα του πολίτη για την οποία σήμερα μιλούμε. Και έτσι ίσως ξεκίνησα κάπως θεωρητικά, αλλά έρχομαι να γίνω πιο πρακτικός. Έτσι. Επειδή λοιπόν, αγαπητοί μου, οι κοινωνίες κάτι καταλαβαίνουν και αντιστέκονται, προσπαθεί η νέα τάξη πραγμάτων να διαρρήξει, να σπάσει τον κοινωνικό ιστό, προβάλλοντας και επιβάλλοντας το μοντέλο της πολυπολιτικής, πολυθρησκευτικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Στη νέα αυτή εντός εισαγωγικών κοινωνία, διότι η κοινωνία σημαίνει δέσιμο, σημαίνει κοινά πρότυπα, κοινούς στόχους, κοινό μοντέλο πολιτισμού. Δεν υπάρχει όμως αυτό, σε αυτή την κατάσταση που θέλουν αυτοί να δημιουργήσουν. Σε αυτή λοιπόν την εντός εισαγωγικών κοινωνία εφευρίσκονται, προβάλλονται και διεκδικούνται δικαιώματα ποικίλων, πραγματικών ή κατασκευασμένων μειονοτήτων, οι οποίες αυτές είναι εθνικές, θρησκευτικές, ακόμη και σεξουαλικών προτιμήσεων. Αυτό εισάγεται με το νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν ψηφίστηκε, νομίζω πως όχι ακόμη και έχουμε να μην ψηφιστεί, το οποίο έχει ετοιμάσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Καστανίδης, με το οποίο ποινικοποιεί, παρακαλώ, την λεγόμενη ξενοφοβία ή μάλλον την αντίθεση σε κάποιο δίθεν τέτοιο κατοχυρωμένο δικαίωμα. Δηλαδή, βγάζει παραδείγματος χάρη ο Μητροπολίτης Πειραιός ένα έγγραφο και λέει για και καταδικάζει εξ απόψεως γραφικής, πατερικής και ιστορίας σε πάση περιπτώσει αυτού του λαού και του τόπου, καταδικάζει, όχι ότι θα τους βάλει στο εδόλιο, έτσι, αλλά έχουν το δικαίωμα της γνώμης και λένε ότι η ομοφυλοφιλία είναι μία, τέλος πάντων, μία έκπτωση και μία απομείωση του ανθρωπίνου προσώπου. Είναι, πως έλεγε το Μακαρίτσι ο Χριστόδουλος, είναι κουσούρι. Εάν λοιπόν βγεις τώρα με τον νόμο Καστανίδη, αν ψηφιστεί, εάν βγεις λοιπόν και πεις αυτά τα πράγματα, σε καθίζει στο σκαμνί και σου λέει ότι καλλιεργείς ρατσιστικές συμπεριφορές, όχι μόνο απέναντι σε έθνη και θρησκείες, αλλά και απέναντι σε σεξουαλικές προτιμήσεις. Σήμερα, από ό,τι ξέρω, στην Αθήνα έχουν και την παρέλαση των ομοφυλοφίλων. Φτάσαμε σε αυτό το κατάντημα, η οποία είναι υπό την αιγίδα του νέου Δημάρχου Αθηναίων και κάτι έχει ακουστεί ότι παρόμοια εκδήλωση θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη υπό την αιγίδα του νέου Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, αλλά θέλω να σας πω πως αυτά τα πράγματα που μέχρι πριν από... μην πάμε μακριά, μέχρι πριν από 5-10 χρόνια δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε, και όμως βλέπετε ότι με τον εθισμό, με την επίδραση που έχουν τα λεγόμενα ΜΜΕ στον μέσο άνθρωπο, ερχόμαστε και τα δεχόμαστε ως κάτι το σου λέει άλλος γιατί λέει, δηλαδή είναι δικαίωμα. Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι είναι δικαίωμα και δεν είναι δικαίωμα, αλλά βάσει περιπτώσει που πάει το δικό μου το δικαίωμα. Να πω και εγώ τη δική μου την άποψη. Αν λοιπόν πω εγώ την άποψή μου, τότε είμαι ρατσιστής, φανατικός, φοζονταλιστής και με τον νόμο Καστανίδη κάθομαι και στο εδόλιο του κατηγορουμένου για ποινικό αδίκημα, παρακαλώ. Και πολύ σωστά είπε και μπράβο του Μητροπολίτης Πειραιός ότι ντρέπομαι, λέει, που πατώ σε αυτά τα κόμματα τα ίδια και αναπνέω τον ίδιο αέρα του κ. Καστανίδη. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να δείτε ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο προωθείται σε πολλά επίπεδα και με πολλούς τρόπους για να διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός και η κοινωνία. Και οι άνθρωποι, ιδιαίτερα στη δική μας την πατρίδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, αλλά τις αντιστάσεις, κυρίως εδώ τις συναντώ λόγω της πίστης και της ιστορίας μας, οι άνθρωποι λοιπόν και κυρίως οι νέοι πρέπει να γίνουν ανέστη. Λες και έρχονται, ας πούμε, από το διάστημα, από το πουθενά. Να μην έχουν ιστορία, να μην έχουν παράδοση, να μην έχουν γλώσσα, να μην έχουν τίποτε. Παρά να τρέχονται με αυτά τα σκουπίδια. Διαλύουν λοιπόν τον κοινωνικό ιστό, διότι μια κοινωνία χωρίς συνοχή, μια συνάθρηση ατόμων
σε ένα ετερόκλητο σύνολο μάζα και όχι μια κοινωνία προσώπων πολιτών, ελέγχεται πολύ πιο εύκολα. Προσέξτε, από τη μια μεριά έχουμε μια κοινωνία πραγματική προσώπων πολιτών, έχουμε αυτό το μοντέλο το δικό μας ήδη από την αρχαιότητα, έτσι, που το ιδιωτέρα θεωρείται όνειδος, το να μην ενδιαφέρεται κανείς για τα κοινά, θεωρείται κάτι το κακό και στυλιτεύεται, που οι άρχοντες λογοδοτούν στο λαό που υπάρχει ελευθερία, και από την άλλη μεριά έχουμε το μοντέλο τώρα που προωθείται, το οποίο είναι μια ανθρωπομάζα, ένα σύνολο ετερόκλητων στοιχείων, και όλα αυτά για να προωθηθεί το μοντέλο τους, όπως είπα, για την παγκόσμια κυριαρχία. Μια κοινωνία λοιπόν εντός εισαγωγικών τέτοια ελέγχεται πολύ πιο εύκολα. Πώς? Ένας από τους τρόπους είναι ότι οι φοβισμένοι και αφιονισμένοι από την προπαγάνδα υπήκοοι, και δεν χρησιμοποιώ τον όρο πολίτες, διότι πολίτες σημαίνει ελευθερία και ευθύνη, οι υπήκοοι λοιπόν, όπως ήσανε στην Περσία και, και στα άλλα κράτη, ας πούμε, και γιατί πάμε μακριά, φτάζησε ο 20ος αιώνας αυτά με τρόπο οδυνηρό, με τον φασισμό και με τον ναζισμό και τον υπαρκτό ή ανύπαρκτο σοσιαλισμό. Οι υπήκοοι λοιπόν κατασκοπεύουν και καταδίδουν ο ένας τον άλλο. Αυτό είναι το μοντέλο, αυτό είναι η κάρτα του πολίτη, αυτό είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ένας από τους βασικότερους στόχους της νέας τάξης πραγμάτων για την κοινωνία, την τοπική και την παγκόσμια, είναι λοιπόν η επιβολή ενός ολοκληρωτικού ελέγχου επάνω σε αυτήν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω χειραγώγησης δια της διαφήμισης και των ΜΜΕ. Ο ολοκληρωτικός έλεγχος καθίσταται δυνατός μέσω της παρακολούθησης της ζωής των πολιτών. Ας ακούσουμε στο σημείο αυτό τον Ιγνάθιο Ραμονέ, ο οποίος είναι ισπανικής καταγωγής, αλλά ζει εδώ και πολλά χρόνια στην Αμερική, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς κριτικούς αυτών των φαινομένων της παγκοσμιοποίησης. Ας τον ακούσουμε σε ένα κείμενό του προπερσινό. Λέει λοιπόν τα εξής. Κανείς δεν έχει πια την παραμικρή αμφιβολία για το γεγονός ότι όλοι βρισκόμαστε υπό παρακολούθηση και υπό φακέλωμα. Στη βόλτα, στην αγορά, στο λεωφορείο, στην τράπεζα, στο μετρό, στο στάδιο, στο πάρκινγκ, στις λεωφόρους, στο αεροδρόμιο. Κάποιος μας κοιτάζει μέσα από νέες ψηφιακές κλειδαρότρυπες. Νέες ψηφιακές κλειδαρότρυπες. Το διαπεραστικό βλέμμα των δορυφόρων μας ακολουθεί από το διάστημα. Οι σιωπηλές χώρες της κάμερας μας ελέγχουν στους δρόμους. Το σύστημα Έσελον ερευνά εξονικιστικά τις επικοινωνίες μας και τα τσιπ RFID, θα σας μιλήσω ο κύριος Αδαμόπουλος για το τι είναι αυτά τα τσιπ και ιδιαίτερα τα RFID που διαβάζονται εξ αποστάσεως, σκιαγραφούν το προφίλ μας ως καταναλωτών. Κάθε χρήση του υπολογιστή, του ίντερνετ, του τηλεφώνου και του φαξ, συμπληρώνω εγώ, και θυμίζω ότι ήδη από το 2005 καταγράφονται και διατηρούνται ακόμη και οι αναπάντητες κλήσεις με βούλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2005 ακόμη και οι αναπάντητες κλήσεις που κάνετε ή δέχεστε διατηρούνται θεωρητικά για 3 μήνες, αλλά στην πραγματικότητα μπορούν να διατηρηθούν για πολύ περισσότερο. Οι σημερινές βάσεις δεδομένων έχουν τέτοια χωρητικότητα που το καθιστά αυτό δυνατό και εφικτό. Η πιστωτική κάρτα, συνεχίζει ο Ραμονέ, αφήνει ανεξίτηλα ίχνη που μαρτυρούν την ταυτότητά μας, την προσωπικότητά μας, τις πολιτικές μας πεποιθήσεις, ακόμη και τις πιο μύχιες επιθυμίες μας. Επαληθεύθηκε ο φόβος του George Orwell, που έχει γράψει το γνωστό βιβλίο 1984, προφητικό βιβλίο, που μας φαινόταν για πολύ καιρό, λέει ο Ραμονέ, μας φαινόταν ουτοπικός ο Orwell ή υπέρ το δέον παρανοϊκός, δηλαδή έλεγε πράγματα τα οποία τότε φαινόταν ότι ήταν πολύ τραγουδά. Έχει διαραγεί, συνεχίζει ο Ραμονέ, η αναγκαία ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας. Με το πρόσχημα της προστασίας του κοινωνικού συνόλου, οι αρχές
στις σύγχρονες κοινωνίες μας έχουν την τάση να βλέπουν σε κάθε πολίτη ένα δυνητικό παραβάτη. Ο πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας προσέφερε ένα άψογο ηθικό άλοθη και ευνόησε τη συγκέντρωση ενός εντυπωσιακού νομικού προστασίου που επιτρέπει την υλοποίηση ενός σχεδίου για καθολικό κοινωνικό έλεγχο. Χάρη στα επιτεύγματα της τεχνολογίας, οι αρχές διαθέτουν κάθε φορά και καλύτερα εργαλεία για την ηλεκτρονική παρακολούθηση. Η ιδιαιτερότητα, συνεχίζει πάντα το Ραμονέ, η ιδιαιτερότητα έγινε στο ότι αντίθετα με τις προηγούμενες εντός εισαγωγικών πειθαρχημένες κοινωνίες, ποιες ήταν αυτές, ας πούμε η κοινωνία που δημιούργησε ο Χίτλερ, ο Μουσολίνη, ο Στάλιν, λοιπόν, ήταν πειθαρχημένες, δηλαδή ήταν δικτατορίες, να το πούμε έτσι, απλά, που περιόριζαν τους επαναστάτες ή τους παραστρατημένους εντός εισαγωγικών, αυτούς που διαφοροποιούνταν, αυτούς που έκαναν κριτική. Τους περιόρισαν σε κλειστούς χώρους, σε φυλακές, σε ανομορφωτήρια, ψυχιατρία, γκουλάγκ. Η κοινωνία ελέγχου, η σημερινή, η νεοταξίδικη, φυλακίζει τους υπόπτους, δηλαδή όλους σχεδόν τους πολίτες, σε ανοιχτό χώρο και τους κρατά υποδιαρκή παρακολούθηση. Είμαστε λοιπόν όλοι, αυτό είναι το μοντέλο που θέλω και που προωθώ, είμαστε όλοι φαινομενικά ελεύθεροι, αλλά σε μία απέραντη ηλεκτρονική φυλακή, αυτό είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, υποδιαρκή παρακολούθηση. Ενίοτε μέσω κατασκοπευτικών συσκευών που απέκτησαν σε εκούσια οι ίδιοι, εμείς οι ίδιοι. Υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλα ψηφιακά συστήματα, πιστωτικές κάρτες κλπ. Και άλλες φορές, χάρη στη χρήση διακριτικών και καλά κρυμμένων συστημάτων, που παρατηρούν τις κινήσεις κάθε ανθρώπου, όπως τα ραντάρ στις λεωφόρους ή οι βιντεοκάμερες παρακολούθησης. Οι κάμερες αυτές έχουν πολλαπλασιαστεί σε τέτοιο σημείο ώστε στη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, όπου έχουν εγκατασταθεί πάνω από 4 εκατομμύρια, μία ανά 15 κατοίκους, οι κάμερες μπορούν να φιλμάρουν το ίδιο άτομο έως και 300 φορές την ημέρα. Οι νέες κάμερες Giga πάνω, με υψηλή ανάλυση επιτρέπουν με μία μόνο λήψη και με μία αστραπιαία εστίαση τη βιομετρική ανάλυση του προσώπου καθενός από τους χιλιάδες θεατές που βρίσκονται σε ένα στάδιο, σε μία διαδήλωση ή σε μία πολιτική συγκέντρωση. Για τα νομικά, αυτά ως εδώ ήταν του Ραμονέ, για τα νομικά, ηθικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα και πνευματικά, έτσι, προβλήματα που κουβαλούν αυτές οι κάρτες, είναι διαγωνιστική μια ομιλία την οποία έκανε ο καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς ήταν μέχρι πριν από μερικά χρόνια καθηγητής της πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δηλαδή ο πλέον ειδικός καθήλυν, έτσι, καθηγητής της πληροφορικής των υπολογιστών. Εδώ και μερικά χρόνια είναι και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Τσουκαλάς? Σε συνέδριο για τις ειδικές επιπτώσεις από την χρήση των βιομετρικών δεδομένων, ακούστε τι λέει. Σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά, τα βιομετρικά δεδομένα έχουν απομακρυνθεί κατά πολύ από τα γνωστά μας δακτυλικά αποτυπώματα. Τι σημαίνει βιομετρικά δεδομένα? Στοιχεία που με χαρακτηρίζουν ως πρόσωπο από πλευράς σώματος. Δηλαδή, το δακτυλικό μου αποτύπωμα είναι μοναδικό. Η ήρυδα του ματιού μου είναι μοναδική. Η φωνή μου και αυτή είναι μοναδική. Αυτά λοιπόν είναι τα βιομετρικά δεδομένα. Λέει λοιπόν ο κ. Τσουκαλάς ότι τα βιομετρικά δεδομένα έχουν απομακρυνθεί κατά πολύ από τα γνωστά μας δακτυλικά αποτυπώματα ή τα στοιχεία που αποθηκεύονται στα μικροτσίπ των συγχρόνων διαμετρίων. Πλέον από τον Αύγουστο του 2006 και στο Ελληνικό Διαβατήριο Καταπέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει τέτοιο τσιπάκι και μάλιστα RFID, αναγενωσκόμενο εξ αποστάσεων, στο οποίο αποθηκεύονται και βιομετρικά. Δηλαδή, αν πάτε να βγάλετε διαβατήριο, σας παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα και από τα δύο χέρια και από τα δύο δάχτυλα αυτά.
Λοιπόν, αυτά είναι βιομετρικά δεδομένα. Αλλά λέει ο Τσουκαλάς τώρα πόσο έχει προχωρήσει η τεχνολογία σήμερα και τι εφιαλτικές προοπτικές παγκοσμίου δικτατορικού ελέγχου δημιουργούνται που δεν τις είχε φανταστεί κανένας Χίτλερ και κανένα Στάλιν. Πλέον μιλούμε, λέει ο κ. Τσουκαλάς, για συσκευές που μπορούν να αντιθέσουν με μεγάλη ακρίβεια την ψυχοσωματική μας κατάσταση και τα συναισθήματά μας. Συσχετίζοντας τις εκφράσεις του προσώπου, θα πείτε πώς γίνεται αυτό. Συσχετίζοντας, να πώς γίνεται, τις εκφράσεις του προσώπου, τις διακυμάνσεις της φωνής, τη θερμοκρασία του σώματος, θυμηθείτε εκείνες τις κάμερες που είχαν βγάλει τότε, που είχαν βγάλει στα αεροδρόμια τότε με εκείνη την παράνοια της γρήπης των πτηνών και πιάνανε τη θερμοκρασία των ανθρώπων που περνούσαν μπροστά. Λοιπόν, έκφραση του προσώπου, διακυμάνσεις της φωνής, θερμοκρασία του σώματος και απεικονίσεις της δραστηριότητας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Λοιπόν, η τεχνολογία σήμερα λέει ο Τσουκαλάς τώρα, εγώ δεν είμαι σε θέση να τα ελέγξω αυτά, αλλά πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει γνώση και δεν έχει κανένα συμφέρον για να μας λέει παραμύθια, για να μας φοβήσει, για ποιο λόγο. Λοιπόν, έχει τη δυνατότητα λοιπόν η τεχνολογία σήμερα, αγαπητοί μου, να δημιουργήσει ένα τέτοιο σκηνικό, φοβερό, παγκοσμίο ελέγχου, το μπροστά στο οποίο οι δικτατορίες του παρελθόντος φαντάζουν, ας πούμε, για παιδικές μετασκηνώσεις, δηλαδή ειδικοπλαστικού χαρακτήρους, καταλάβατε. Όταν λοιπόν σήμερα μιλάμε για βιομετρικά δεδομένα, λέει ο κ. Τσουκαλάς ότι υπάρχει η δυνατότητα από πλευρά τεχνολογία για να γίνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, λέω εγώ, μια τέλεια δικτατορία. Αυτά βέβαια θα μπορούσε και θα έπρεπε να συμπληρωθούν, δεν θα το κάνω, δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος, ούτε και αυτό το θέμα μας. Αλλά ένα άλλο μεγάλο θέμα, από 1 Απριλίου, ενσωματώνεται ο λεγόμενος διατροφικός κώδικας Codex Alimentarius και στα ελληνικά πλέον δεδομένα. Για να χρησιμοποιούμε τα 2.500 βότανα τα οποία παράγει η ελληνική φύση, μάλλον μας τα έχει δώσει ο καλός Θεός προς το πάροχα. Λοιπόν, θα πρέπει αυτά τα 2.500 βότανα να είχαν πάρει πιστοποίηση από τις Βρυξέλλες. Από τα 2.500 πήραν μόνο τα 150. Αν λοιπόν πάει κάποιος μεθαύριο στην πλατεία Άθωνος στη Θεσσαλονίκη που πουλάνε όλα αυτά, θα μπορούσε από τα 10 μαγαζιά τα 9 να τα κλείσει, γιατί θα είναι παράνομα. Γιατί από τα 2.500 βότανα μόνο τα 150 έχουν πιστοποίηση. Δηλαδή πλέον φτάνουμε στο σημείο, βλέπετε μεγάλες εταιρείες αγοράζουν το νερό, διότι λένε ότι στο μέλλον η πόλη θα είναι όχι για το πετρέλαιο αλλά για το νερό. Έρχονται λοιπόν στην Ελλάδα και σου λέει πηγή εδώ, πηγή εκεί, αγοράζουν. Οπότε σιγά σιγά, πώς τα λέει προφετικά και ο Άγιος Κοσμάς με το λόγο, δεν είναι έτσι. Θα φορολογήσω για τα κοτέτσια. Δεν πήγε να γίνει αυτό πρόπερση με την γρήπη των πτηνών. Σου λέει είναι παράνομο να έχεις κοτέτσια αν δεν είναι πιστοποιημένα με άδεια με το μέλλον. Τώρα για τα πρόβατα, για τα γύρια, για τα γελάδια, θα πρέπει να έχουν τσιπάκι, θα σας τα πει ο κ. Αδαμόπουλος, πρέπει να έχουν τσιπάκι. Νομίζω αυτό είναι πιο προχωρημένο από το ενόντιο που είδαμε στο αυτή, είδαμε μέχρι τώρα κάτι, αλλά αυτό θα είναι πιο προχωρημένο, θα είναι ένα ηλεκτρονικό τσιπάκι. Όλα λοιπόν τσιπαρισμένα και ελεγχόμενα. Έλεγχος λοιπόν μέσω της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, έλεγχος μέσω της διατροφής, μέσω των σπόρων, μεταλλαγμένα, και έτσι επιτυγχάνεται και ο άλλος στόχος, ο νοταξίστικος, το έχει δει ο Χένρι Κίσιγκερ στις αρχές της δεκαετίας του 70, ότι θα πρέπει ο παγκόσμιος πληθυσμός να μειωθεί από τα 6 δις να μειωθεί στα 500 εκατομμύρια. Πώς θα γίνει αυτή η μείωση? Θα γίνει και με τους πολέμους, πουλάνε και τα όπλα τους, έτσι, βγάζουν και κέρδος, θα γίνει και μέσω των επιδημιών, των ασθενειών και AIDS, καρκίνη, γρήπες των πτηνών, των γύρων, των, βγάζουν διάφορα. Και τα φαρμακευτικά προϊόντα τους πουλούν και τον κόσμο ξεκάνουν και μειώνουν τον παγκόσμιο πληθυσμό. Λοιπόν, νέα εργαλεία λοιπόν, νέα μέσα στην υπηρεσία του νέου ολοκληρωτισμού της εποχής μας. Εργαλεία που προσφέρει κυρίως η ψηφιακή τεχνολογία και το διαδίκτυο. Η κοινωνία λοιπόν της πληροφορίας διολυσταίνει σε μία κοινωνία, εντός εισαγωγικών κοινωνία, πληροφοριοδοτών, κοινός καυγέδων δηλαδή, όπου
όπως εύστοχα επισημαίνει στο κείμενό του ο Ιγνάθιο Ραμονέ. Διονυσταίνει δηλαδή σε μια κοινωνία αφιέδων που και οι ίδιοι όμως θα παρακολουθούνται από άλλους. Ο ένας θα παρακολουθεί τον άλλον. Το ανθρώπινο πρόσωπο παραχθείρεται, αυτό ήταν το θέμα μας, ηλεκτρονικός ολοκληρωτισμός και ανθρώπινο πρόσωπο. Το ανθρώπινο πρόσωπο λοιπόν παραχθείρεται, κατά αυτόν τον τρόπο και μεταλλάσσεται, αφού χάνει βασικές παραμέτρους της ανθρώπινης συμπεριφοράς του. Κάτι που διευκολύνει αυτή την παραφθορά, διολίσθηση και εν τέλει μετάλλαξη, είναι ο εθισμός, στον οποίο έχουν υποβάλει τα κατεστημένα ΜΜΕ από τον τηλεθεατή στις λογικές τύπου Big Brother μέσω των σχετικών τηλεοπτικών reality και η εξοικείωσή του με το ήθος, τι ήθος είναι αυτό, το εντός εισαγωγικών πολιτισμού της κλεδαρότρυπας. Έτσι, η απάντηση τελειώνει. Η απάντηση στο προβαλλόμενο ψευδοδίλημα ελευθερία ή ασφάλεια θα είναι για τους περισσότερους, φοβάμαι, πολύ φοβάμαι, με το μέρος της υποτιθέμενης ασφάλειας. Τα έχει ήδη βάλει αυτά ο Δοστογεύσκη στο στόμα του μεγάλου ιεροεξεταστή, ο οποίος καρτάει ότι μόνοι τους οι άνθρωποι θα ζητήσουν να απαλλαγούν από την ελευθερία τους. Έτσι, δεν είναι καθόλου περίεργο που ο σύγχρονος δημοκρατικός ολοκληρωτισμός, η έννοια αυτή είναι οξύμορη. Πώς μπορεί να υπάρχει δημοκρατικός ολοκληρωτισμός, και όμως αυτό ζούμε σήμερα. Δημοκρατική δικτατορία. Δηλαδή η νεοταξική κοινωνία πολύ του ελέγχου δεν συναντά από την πλευρά των ανθρώπων την αντίδραση που θα περιμέναμε. Θα έπρεπε να είχε ξεσηκωθεί το Πανελλήνιο, θα έπρεπε να είχε ξεσηκωθεί η Φίλιος. Κι όμως δεν το βλέπουμε δυστυχώς. Η σημερινή δημοκρατική δικτατορία λοιπόν, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον οξύμορο όρο, είναι πιο επικίνδυνη, προσέξτε, από τις δικτατορίες που γνώρισε η ανθρώπινη ιστορική διαδρομή. Γιατί? Γιατί χρησιμοποιεί πολύ λιγότερο την ομοιβία και πολύ περισσότερο την συνένεση που διαμορφώνει μέσω των ΜΜΕ. Είναι, θα λέγαμε, μια γλυκιά δικτατορία. Και βλέπετε και πώς το παρουσιάζουν. Όλα είναι για τη δική μας την εξυπηρέτηση. Κάρτα του πολίτη για την εξυπηρέτηση. Όλα είναι για τη δική μας την εξυπηρέτηση, μόνο που είναι το αντίστοιχο. Θυμούμε εδώ τα λόγια του Ευχαριστού Γέροντος Παϊσίου. Θα τα σπρώξουν τα πράγματα. Κάθε φορά που βλέπω ή ακούω ειδήσεις, με αυτόν τον καταιγισμό των γεγονότων, θυμούμε αυτόν τον λόγο του Ευχαριστού Γέροντος. Θα τα σπρώξουν τα πράγματα. Και κάτι που δεν είπα, πρέπει έστω τηλεγραφικά να το πούμε, είναι μια τεχνική που χρησιμοποιώ, την οποία έχει αναλύσει και αναπτύξει μια δημοσιογράφος και καθηγήτρια, η Ναόμι Κλάιν από τον Καναδά, στο βιβλίο του «Το δόγμα του σοκ». Είναι μια εξήγηση για τα συμβαίνοντα στην ελληνική μας κοινωνία. Πώς εμείς οι μεσογειακοί, οι αυθόρμητοι Έλληνες, που πριν από 2 χρόνια και εγώ ήταν η Αθήνα, επειδή ένας αστυνομικός σκότωσε κατά λάθος ή εκ προθέσεως άλλο θέμα έναν 15χρονο, κάποιοι μισή Αθήνα, και σήμερα που γίνονται όλα αυτά, δεν βλέπουμε την κινητικότητα που θα περιμένουμε. Τώρα που τους αδερφισμένους κάτι κινείται, και γι' αυτό λέγονται πολλά και διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, λέει η Ναόμι Κλάιν λοιπόν ότι η τεχνική είναι η εξής. Εάν δεχτείς ένα πλήγμα, μια επίθεση, αντιδράσεις. Εάν δεχτείς όμως συγχρόνως 10 επιθέσεις, 10 πλήγματα, περιέρχεσαι σε μια κατάσταση από προσανατολισμού και συγχύσεως και σου δημιουργείται η εντύπωση ότι είναι ανώφελο. Τη στιγμή που ο αντίπαλος ελέγχει πλήρως την κατάσταση, είναι ανώφελο εσύ να αγωνίζεσαι και να αντιδράς. Θυμούμε ένα πείραμα το οποίο είχε γίνει, έχουν σε μια γυάλα 10 ποντικάκια από αυτά των πειραμάτων τα ειδικά χειρίδια, τα άσπρα, και έχουν και ένα φίδι. Το φίδι λοιπόν τρώει ένα ποντικάκι, τα υπόλοιπα 9 κινούνται αυτά, θορυβούνται, προσπαθούν να επιτεθούν στο φίδι. Δεν καταφέρουν τίποτε. Το φίδι λοιπόν πονεύει το ποντικάκι, την άλλη μέρα τρώει ένα δεύτερο ποντικάκι. Οι αντιδράσεις αυτή τη φορά είναι λιγότερες. Την άλλη μέρα τρώει τρίτο ποντικάκι, ακόμη λιγότερες. Τέταρτο, ακόμη λιγότερες, οπότε συμβιβάζονται τα ποντικάκια στο γεγονός ότι το φίδι κάθε φορά που περνάει θα τρώει ένα ποντικάκι. Λοιπόν, αυτά είναι μελετημένα και με την ψυχολογία και έχουν και τα ΜΜΕ, έχουν και το χρήμα, έχουν και τη διαφήμιση.
έχουν ρίξει και τον κόσμο επειδή δεν τα βγάζει πέρα να κάνει δύο και τρεις δουλειές, οπότε σε εξωθενώνουν. Και όταν όλοι χρωστάνε, είναι δύσκολο να ακουστούν φωνές ελευθερίας και φωνές, τέλος πάντων, οι οποίες θα διεκδικούν πράγματα αυτονόητα. Πριν από ένα-δύο χρόνια, αν γινόταν αυτό που γίνονται τώρα, θα είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος. Αλλά τώρα τα βλέπετε και δεν χρειάζεται να τα αναλύσω ιδιαίτερα. Θα τα σπρώξουν λοιπόν τα πράγματα, λέει ο Χριστός Γέροντας. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν σπρώχνει σήμερα τα πράγματα και μια άλλη ατομομηχανή πορτόζο που είναι σύγχρονη κατασκευασμένη οικονομική κρίση. Πιστεύω δηλαδή ότι εξαρτιώνοντας οικονομικά το λαό θα μας περάσουν πολύ πιο εύκολα στην κοινωνία τύπου Big Brother, μεγάλο αδερφό, που ονειρεύονται και έχουν σχεδιάσει. Επίσης έτσι θα περάσουν πολύ πιο εύκολα το κλείσιμο των ανοιχτών εθνικών θεμάτων εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Όμως, και για να κλείσω έτσι, δεν θα ήθελα στο τέλος αυτής της συζήτησης να μείνουμε με μία αίσθηση, ας πούμε, απογοήτευσης. Είναι ακριβώς ό,τι θέλουν σήμερα περισσότερο οι νεοταξίτες. Δηλαδή θέλουν να απογοητευτούμε, να παραιτηθούμε, να μείνουμε καθισμένοι στον καναπέ. Όχι. Εμείς από την ιστορία μας, από την πίστη μας, είμαστε αισιόδοξοι, έτσι, διότι ο Κύριος είναι που τελικά νικάει, ο εξήλθε λοιπόν και είναι νικήσει, έτσι, το μάθει και από την ιστορία μας, από την παράδοσή μας. Εάν καθόταν ο Κολοκοτρώνης και ο Πατριγιάννης και ο Καταξάς, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, να βάλουν κάτω τα νούμερα και να πούμε πώς εμείς τώρα θα τα βάλουμε με μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Λοιπόν, ας καθίσουμε εδώ πέρα, ας επικρατήσει η λογική, θα ήμασταν ακόμα ραγιάδες. Η ιστορία μας λοιπόν, αφενός, αφετέρου η πίστη μας, μας καλούν να είμαστε ενεργοί και αισιόδοξοι. Να θυμίσω κλείνοντας ότι στην αρχή του 20ου αιώνα υπήρχαν δύο πανίσχυρες αυτοκρατορίες. Τρεις μάλλον. Η Αυστρο-Ουγγρική, η Οθωμανική, η Τουρκική και η Ρωσική. Τρεις αυτοκρατορίες πανίσχυρες. Μετά από λίγα χρόνια δεν υπήρχε τίποτε. Η Ρωσική κατέρευσε το 17, η Οθωμανική τα γνωστά, λοιπόν, και η Αυστρο-Ουγγρική επίσης. Άρα λοιπόν, ας μην επηρεαζόμαστε από την φαινομενική επικράτηση αυτών των δυνάμεων που έχουν και χρήματα και δύναμη και. Βλέπετε, ας πούμε, πώς μέρα με τη μέρα ποιος ήταν μέχρι πριν από λίγες μέρες ο διαβόητος, περιβόητος Στρόσκαν και την άλλη μέρα βλέπω ότι τον ποζοριάσανε με τις χειροπέδες, διότι κλπ. Λοιπόν, ας έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό. Όπως έλεγε ο Ιεροπαΐσιος, σήμερα εμείς τρεχόμαστε από τα έτοιμα. Δηλαδή μας κρατάνε τα αίματα, οι υδρότες των Αγίων και των Μαρτύρων. Του Κολοκοτρώνη, του Μακρυγιάννη, του Παύλου Μελά, των Επωνύμων και των Ανωνύμων. Και αυτούς δεν θα πρέπει να τους ντροπιάσουμε. Δηλαδή την θεόστατη ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου που μας έδωσε ο Δημιουργός μας, ο καλός μας, ο Χριστός, ο Ευεργέτης, δεν θα πρέπει να την εκχωρήσουμε σε κανένα δόλιο και πονηρό και την εθνική μας ελευθερία και τις κοινωνικές δημοκρατικές κατακτήσεις επίσης δεν θα πρέπει να τις θυσιάσουμε. Να με συγχωρείτε να σας κούρασα. Εάν έχουμε χρόνο στο τέλος μπορούμε να κάνουμε και συζήτηση. Ολοκληρωτισμού της νέας τάξης πραγμάτων. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ευστάθιος Αδαμόπουλος, θα μας ενημερώσει πάνω σε πρακτικά θέματα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Ο κύριος Αδαμόπουλος είναι οικονομολόγος και εκπαιδευτικός και θα αναπτύξει το θέμα «Κάρτα του πολίτη, εισιτήριο χωρίς επιστροφή». Θα είναι μια προσέγγιση από κοινωνική και τεχνική πλευρά του θέματος. Στους τέσσερις άξονες. Δηλαδή θα δούμε μαζί τι γνωρίζουμε για την κάρτα του πολίτη. Θα δούμε τι γνωρίζουμε για άλλες κάρτες που θα ενσωματωθούν στην κάρτα του πολίτη. Δεν είναι μόνο η κάρτα του πολίτη. Η κάρτα του πολίτη είναι η ολοκλήρωση της όλης προσπάθειας. Θα δούμε πληροφορίες από το εξωτερικό, τι ισχύει εκεί, τι ισχύει σε άλλες κυβερνήσεις, τι αντιρρήσεις υπήρξαν σε άλλες χώρες. Και τέλος, θα διατυπώσουμε κάποιες ενστάσεις
από κοινωνική ανθρώπινη πλευρά για το τι σημαίνει αυτή η κάρτα και σε ποιους κινδύνους μένει η ανθρώπινη ζωή. Λοιπόν, ξεκινώντας. Το Σεπτέμβριο του 10 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Πρωθυπουργός μας μίλησε για την κάρτα του πολίτη. Μας είπε ότι θα είναι αστυνομική ταυτότητα. Θα αντικαταστεί στην αστυνομική ταυτότητα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι θα την αφήνουμε σπίτι. Θα πρέπει να την κουβαλάμε μαζί μας, να είναι υποχρεωτική. Και με αυτή την ταυτότητα θα μπορούμε να συναλλασσόμαστε με το δημόσιο χωρίς όταν πηγαίνουμε να κάνουμε κάποιες ειδήσεις να χρειάζονται άλλα χαρτιά να κουβαλάμε μαζί μας. Ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια μετά από αυτή την εξαγγελία, τον Νοέμβριο του 10, έγινε μια διαβούλευση στο διαδίκτυο. Βγήκε ένα κείμενο αρκετά γενικό για την κάρτα του πολίτη. Με το ΚΑΠΑΤΑΦΤΗ θα συμβολίζουμε την κάρτα του πολίτη. Από αυτό λοιπόν το κείμενο έγινε μια διαβούλευση ηλεκτρονική. Αυτό σημαίνει ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών αναρτήθηκε ένα κείμενο και κλήθηκαν όσοι ενδιαφέρονταν να καταθέσουν την άποψή τους. Αυτή είναι η διαβούλευση. Κατατέθηκαν τα 1.600 σχόλια. Τα πιο πολλά, 1.400 και περισσότερα, ήταν τα δυτικά. Λοιπόν, από αυτή τη διαβούλευση μάθαμε ότι περιέχει πλυνθείο. Με το πλυνθείο ορίζουμε τον μικροεπισκεργαστή ή αλλιώς τσιπάκι, όπως το ξέραμε. Η κυριολεξία της λέξης είναι σημαίνει τούβλο. Το χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη γιατί είναι κατασκευή του τσιπ, με έναν τρόπο που μοιάζει με χτίσιμο. Με αυτό το πλυνθείο θα δοθεί προαιρετικά το δικαίωμα της ηλεκτρονικής υπογραφής. Δηλαδή, όλες οι κάρτες θα έχουν τσιπάκι. Δεν θα είναι προαιρετικό το τσιπάκι, θα είναι προαιρετική η δυνατότητα του τσιπ να υπογράφει ηλεκτρονικά με το τσιπ. Άλλα πράγματα που θα κάνει το τσιπ θα είναι υποχρεωτικά. Θα χρησιμοποιηθούν, μας είπαν, καλές πρακτικές ασφαλείας, θα χρησιμοποιηθούν οι καλύτερες πρακτικές ασφαλείας, θα μοιάζουν τις χρεωστικές πιστωτικές κάρτες, άρα λοιπόν ένα κομμάτι πλαστικό, μικρό. Και δεν θα συμπεριληφθούν στην κάρτα ευαίσθητα δεδομένα, π.χ. δεδομένα υγείας. Δηλαδή η κάρτα από μόνη της δεν θα κουβαλάει πολλά πράγματα. Έτσι. Θα έχει ελάχιστα στοιχεία. Θα δούμε ποια είναι αυτά στην επόμενη διαβούλευση που έγινε. Η δεύτερη διαβούλευση που ακολούθησε τη διαβούλευση για την κάρτα της πολίτη ήταν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στην πορεία αντιστράφηκαν τα πράγματα. Δηλαδή, κατατέθηκε πρώτα το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και περιμένουμε να δούμε τι θα κατατέθει για την κάρτα του πολίτη. Ενώ στη διαβούλευση πρώτα βγήκε η κάρτα του πολίτη, συνάντησε αντιδράσεις, πήγε λίγο πιο πίσω και ήρθε ένα άλλο κομμάτι της κάρτας του πολίτη που λέγεται ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Λοιπόν, γιατί τι συσχετίζουμε. Εν πρώτης είναι άσχετο. Όμως ο κύριος Υπουργός τον Ιανουάριο, όταν ξεκίνησε η διαβούλευση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, βγήκε και μίλησε για την κάρτα του πολίτη εξ αφορμής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μίλησε για ηλεκτρονικό κλειδί. Θα έχει, λέει, κάτω του πολίτη τα ηλεκτρονικά κλειδιά. Πιανού πράγματος της κλειδαριάς. Δεν είπε κλειδαριά, αλλά μίλησε για κλειδί. Ποια είναι η κλειδαριά, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ένα σύστημα από υπολογιστές που έχουν τις πληροφορίες που αφορούν εμάς. Και για να μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, θα χρειάζεται το κλειδί. Και το κλειδί είναι η κάρτα του πολίτη. Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμής ψηφίστηκε η μισή κάρτα του πολίτη, γιατί ψηφίστηκε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και μένει να ψηφιστεί, να δούμε αν θα έρθει με νόμο, με προεδρικό διάταγμα, υπουργική απόφαση, η κάρτα του πολίτη. Σε αυτή λοιπόν τη διαβούλευση μας πληροφόρησε ο κ. Υπουργός. Ότι θα περίπτει κάποιους βασικούς κωδικούς στην κάρτα του πολίτη. Αυτή είναι αφημή, άμυνα, αριθμός κλιματολογίου, αριθμός δελτίου ταυτότητας και τα προσωπικά μας στοιχεία. Θα ξεκλειδώνονται οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του κράτους και θα ενσωματωθούν σε αυτή και όλες οι άλλες κάρτες που στο μεταξύ θα εκδοθούν. Και θα σας πω ποιες έχουν πει ότι θα εκδοθούν και θα ενσωματωθούν στην κάρτα του πολίτη. Ένα πρώτο συμπέρασμα φαίνεται να είναι κάτι μικρό, κάτι απλό. Διότι έχει κωδικού στάχη, δεν έχει κάτι σπουδαίο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα ξεκλειδώνει τις πληροφορίες που αφορούν τον καθένα. Άρα είναι απλό στην εμφάνιση εργαλείο με πάρα πολλές δυνατότητες. Αυτό είναι το άλλο. Αυτό έχει υποθεί ξεκάθαρα ότι θα γίνει. Βέβαια υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας και το ΦΥΤΑ που δεν έχει εξαγγελθεί, τι αντί να επικοινωνεί με ηλεκτρονικούς υπολογιστές η κάρτα, να φέρει επάνω πίσω όλα τα στοιχεία. Ένα εξελιγμένο πλυνθείο αργότερα, από μερικά χρόνια, θα μπορούσε να κάνει και το δίκτυο. Πάντως, προς το παρόν μένουμε στο Α. Έχει υποθεί, θα γίνει το Α. Λοιπόν, άλλες κάρτες.
κάνα, αποδείξεις. Αυτή είναι η καρτούλα, έτσι θα είναι, η προστιμή της όψη, ή φωνοκάρτα ή κάρτα αγορών, πολλά ονόματα για το ίδιο πράγμα. Θα είναι όπως είναι η χρεωστική των τραπεζών ή η πιστωτική, θα χρησιμοποιείται σε αυτά τα μηχανήματα, τα POS. Τα POS είναι τα μηχανήματα που έχουν τα καταστήματα και στα οποία περνάνε την πιστωτική κάρτα. Άρα λοιπόν θα χρησιμοποιηθεί το δίκτυο και οι υποδομές των τραπεζών. Κοιτάξτε, αυτή είχε εξαγγελθεί πριν την Κάρτα του Πολίτη και πριν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μόνη της, αυτόνομα, από το Υπουργείο Οικονομικών. Εξαγγέλθηκε πέρυσι στην διαδοχή. Τότε είχαν πει ότι θα έχει γραμματό κώδικα. Πώς έχουν οι κάρτες του σούπερ μάρκετ, που έχουν ένα γραμματό κώδικα από πίσω. Και λοιπόν, έτσι λέγανε θα είναι αυτή. Όμως κάποια στιγμή θα μπήκαν και οι τράπεζες στο παιχνίδι. Και μπαίνοντας στο παιχνίδι είπαν ότι δεν θα είναι με αυτόν τον τρόπο, δεν θα έχει γραμματό κώδικα, θα έχει ενία, τη μαγνητική. Τώρα δεν έχει ξεκαθαριστεί τι θα κερδίσουν οι τράπεζες από αυτό. Δεν έχει υποθεί. Γιατί χρησιμοποιώντας τα δίκτυα των τραπεζών, προσφέρουν την υποδομή τους προφανώς, περιμένουν μια ανταμοιβή. Δεν έχει υποθεί κάτι για ανταμοιβή. Όταν θα για να χορηγηθεί, θα πάει κάποιος στην τράπεζα και θα την παίρνει ανωνύμως. Δεν θα δίνει τα στοιχεία. Και όταν τη χρησιμοποιεί πάλι και περνώντας αυτές τις πληροφορίες από τα δίκτυα των τραπεζών, οι πληροφορίες θα πηγαίνουν στο Υπουργείο Οικονομικών και θα είναι ανώνυμες. Τώρα, το Υπουργείο Οικονομικών όμως θα ξέρει σε ποιον ανήκει αυτή η κάρτα. Γιατί εκ των υστέρων, μετά την παραλαβή της, θα ενημερώνει ο κάτοχος της κάρτας, το Υπουργείο Οικονομικών, με το κωδικό της κάρτας. Οπότε θα ταυτίσει το Υπουργείο Οικονομικών το κωδικό της κάρτας που το αφημεί. Άρα λοιπόν, υποτίθεται η πληροφορία θα είναι ανώνυμη μέσα από τις τράπεζες και θα γίνεται επώνυμη στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτά είναι αυτά που γνωρίζουμε. Για κοιτάξτε όμως μερικά πραγματάκια. Η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βγήκε στο τέλος του περσινού χρόνου και είπε όχι σε αυτό το σύστημα. Γιατί λέει σπάει το απόρριτο. Κατέθεσε πριν το κάνει νόμο το κράτος, την έχει κάνει νόμο αυτή την κάρτα με το φορολογικό νομοσχέδιο 31 Τρίτου του 2011 και εξέδωσε 5 Μαΐου του 2011 μια εγκύκλιο για τις τεχνικές λεπτομέρειες της κάρτας. Πριν λοιπόν την κάνει καν νόμο όσο ήταν σε σχέδιο, το κατέθεσε στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και λέει η αρχή όχι, δεν πρέπει να γίνει έτσι, γιατί υπό προϋποθέσεις σπάει το απόρριτο και στις τράπεζες, όχι μόνο στο Υπουργείο Οικονομικών. Και πώς γίνεται αυτό? Αν χρησιμοποιήσει κάποιος ταυτόχρονα και πιστωτική κάρτα και την κάρτα αποδείξεων, φανταστείτε είναι ένας δρόμος από τον οποίο δυο φορές περνάει το ίδιο ποσό με χρονική σήμανση διαφοράς του δευτερολέπτου. Πρώτα πληρώνεται η πιστωτική κάρτα και μετά περνάει η κάρτα αποδείξεων. Η τράπεζα λοιπόν ταυτίζοντα τα ποσά μπορεί να καταλάβει σε ποιον ανήκει αυτή η κάρτα αποδείξεων. Και το μεγάλο επιχείρημα της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτονται οι θρησκευτικές πεπιθήσεις των κατόχων αυτής της κάρτας αποδείξεων. Δηλαδή, αν αγοράσει κάποιος από χριστιανικό βιβλιοπωλείο, τότε αυτό το πράγμα δηλώνει στοιχείο θρησκεύματος. Και θυμάστε τι φασαρία έχει γίνει να φύγει το θρησκευμα της ταυτότητας. Με αυτό λοιπόν το επιχείρημα, τώρα το ζητάει κούμερα. Αυτό το επιχείρημα ακριβώς χρησιμοποιεί αρχή για να πει όχι σε αυτό το σύστημα. Βεβαίως τώρα εδώ παίζεται ένα παιχνίδι, γιατί ενώ δεν είναι στις αρμοδιότητες της αρχής να προτείνει λύσεις, απλά πρέπει να αξιολογεί τις προτάσεις των Υπουργείων, έρχεται και προτείνει λύση. Λέει, για να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα, το να διέρχονται πληροφορίες μέσα από τα δίκτυα των τραπεζών, υιοθετήστε κάρτα με τσιπάκι. Έρχεται, τη λέει smart card, έξυπνη κάρτα. Έρχεται δηλαδή η αρχή να πει στο Υπουργείο ότι η κάρτα του πολίτη είναι η λύση στο πρόβλημα της κάρτας αποδείξεων. Και η κάρτα αποδείξεων πώς έχει έρθει στη ζωή μας. Επειδή πέρυσι μας φορτώσανε με την υποχρέωση να καταθέτουμε αποδείξεις στην εφορία, τώρα έχουν και λένε πάρτε την καρτούλα να μην κάθεσαι να αθροίζει τις αποδείξεις, να τις αθροίζει μόνο του. Αθροίζει μόνο του την καρτούλα. Να διαχωρίσουμε το να λαμβάνουμε απόδειξη από το να καταθέτουμε απόδειξη. Το να παίρνουμε απόδειξη από χρέωσή μας. Εγώ οικονομικά κάνω συνήθεια, συνέχεια λέω στα παιδιά ότι πρέπει να αποκτήσουμε οικονομική συνείδηση. Όμως είναι άλλο αυτό το να παίρνω απόδειξη και άλλο από τον πελά να καταθέτω όλες αυτές τις αποδείξεις. Και για να γλιτώσω από τον πελά να πρέπει να χρεωθώ μια δουλειά ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Διαρκής καταγραφής των αγοραστικών προσυνηθιών.
Λοιπόν, η πρώτη κάρτα λοιπόν είναι αυτή. Σε λίγο καιρό, Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, θα είναι έτοιμη στις τράπεζες για όσους θέλουν, είναι απλό αντιθετή, να πάνε να την προμηθευτούν. Εμείς προτείνουμε να μην την πάρετε. Και ας σύσκεφτε τον κόπο να αθροίζετε τις αποδείξεις. Άλλη κάρτα. Την εξήγηλε το Υπουργείο Εργασίας, κάρτα εργαζομένου, ηλεκτρονική. Κοιτάξτε εδώ, εξ αποστάσεως. Την πλησιάζει κάποιος από την κάρτα σε αυτό το μηχάνημα και αυτό το μηχάνημα διαβάζει το κωδικό της κάρτας και ανοίγει την πόρτα. Τέτοια συστήματα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις ιδιωτικές και μεγάλες σήμερα είναι της ηλεκτρονικής καταγραφής της εισόδου και της εξόδου του εργαζομένου από τον χώρο εργασίας. Τώρα, πέρα από την επιχείρηση, η πληροφορία θα ταξιδεύει και στο Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, λένε ότι για να μπορέσω εγώ να πιάσω τη μάθη εργασία, πρέπει να παρακολουθώ καθολικά όλους τους εργαζομένους. Έρχεται ως λύση στη μάθη εργασία. Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι αυτές οι κάρτες, και έχουμε μια περίπτωση ενός Ολλανδικού Πανεπιστημίου που το έκανε, εύκολα μπορούν να παραβιαστούν και να αντιγραφούν και να τη χτυπάει ο υπάλληλος και να μην ενημερώνει το Υπουργείο και να μην έχει καθόλου κάρτα ο υπάλληλος. Αυτό που θα πιάσει στη μαύρη εργασία είναι ο φυσικός επιτόπιος έλεγχος. Εάν απασχολείς κάποιον που δεν τον έχει δηλώσει. Όμως αυτό γίνεται και σήμερα για να απασχοληθεί κάποιος την πρώτη μέρα που θα δουλέψει, πρέπει να είναι δηλωμένος στον ΑΕΛ. Γίνεται αυτή, μπορεί το κράτος να ελέγξει το φυσικό έλεγχο ή παράνομα εργάζεται. Δεν χρειάζεται καθολική ηλεκτρονική παρακολούθηση των εργαζομένων. Άλλες κάρτες. Κάρτα ανωνυμότητα. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία που τηρεί ο Δήμος. Θα προμηθευτούμε, θα μας δώσουν, θα επιχειρήσουν να μας δώσουν μία κάρτα του Δημότη. Είναι μια πρόβλεψη σε ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών. Κάρτα υγείας, παύλα, ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Μέγα πρόβλημα. Λοιπόν, ως κάρτα είχε εξαγγελθεί από την Δημοκρατία. Δεν προχώρησε. Ως ηλεκτρονική συνταγογράφηση έχει προχωρήσει από την παρούσα κυβέρνηση. Λένε, τα ταμεία έχουν πρόβλημα. Χάνουν πολλούς πόρους, υπάρχει παράνομη συνταγογράφηση, πάρα πολλά χρήματα σε μίζες. Τι να κάνουμε, να σας παρακολουθούμε όλους. Λοιπόν, οι δικές μου οι ασθένειες, τα δικά μου τα προβλήματα, τα φάρμακα που παίρνω εγώ ή τις εξετάσεις που έχω κάνει, οι αρρώστιες οι οποίες είχα στο παρελθόν και περάσανε, δεν φταίνε για την προκοπή από το ταμείο. Φταίνε τα τροπικά της υγείας. Και το επιχείρημα ότι με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν θα μπορεί ο γιος να γράφει τα φάρμακα του παππού, της γιαγιάς και των ξαδερφών, εγώ θα απαντήσω ότι για να γίνει αυτή η παράνομη συνταγογράφηση χρειάζονταν δύο, ο ασθενής και ο γιατρός. Με το ηλεκτρονικό σύστημα χρειάζεται ένας. Μόνο ο γιατρός, μέχοντας τον κωδικό του ασθενούς. Και μπορεί να τον έχει τον κωδικό του ασθενούς από την προηγούμενη επίσκεψη. Χαρακτηριστικά να συγκεντρήσω που λέει ότι τα μεγάλα ιατρικά κέντρα γνωρίζετε αξιονικές μαγνητικές, συνταγογραφούνται από το δημόσιο μία κάθε εξάμηνο. Θα προσλάβουν, μου λέει, ειδικό άνθρωπο και θα παρακολουθεί τους ασθενείς τους οποίους έκανε μαγνητική αξιονική. Και όταν περνάει το εξάμηνο, θα του γράφουν του κανάλι μία. Χωρίς αυτός ποτέ να έχει πάει να κάνει τη μαγνητική. Και πέστε μου εμένα, αν μπορούν να το πιάσουν. Δεν μπορούν να το πιάσουν. Αντίθετα, γίνεται πιο εύκολη η παράνομη συνταγογράφηση. Ας πιάσουνε τους μπλιζαδόρους, ας πιάσουν αυτούς που πουλάνε τη σύνδικα 2 ευρώ στα νοσοκομεία, 2-5 λεπτά. Και δεν τους φταίνει οι δικές μου ασθένειες. Οι δικές μου ασθένειες αντίθετα, εάν καταγράφονται, μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης στο μέλλον. Οι δικές μου των παιδιών, οι διατροφικές συνήθειες οι δικές μου των παιδιών. Έτσι, η ηλεκτρονική καταγραφή συνιστά ένα μέγα κίνδυνο για το μέλλον. Κάρτα μετανάστη. Προφανώς αυτή δεν θα ενσωματωθεί στην κάρτα του Έλληνα πολίτη, αλλά στην κάρτα του μετανάστη πολίτη. Λοιπόν, γιατί την αναφέρουμε. Ανακοινώθηκε 15 Φεβρουαρίου του 2011. Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ξεκάθαρα αναφέρεται ότι θα περιέχει RFID εμφύλιο. Πρώτη επαφή με αυτή τη λέξη. Radio Frequency Identification. Ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυγνωτήτων. Διαβάζεται από απόσταση. Δεν χρειάζεται να μπει όπως η τηλεκάρτα σε μία εισδοχή για να λειτουργήσει. Πλησιάζοντας ένα μηχάνημα, μιλάει το μηχάνημα από απόσταση. Συνιστά παρακολούθηση. Και θα δούμε τεχνικά πώς γίνεται η παρακολούθηση. Μια απορία. Οι μη κυβερνητικές αντιρατσιστικές οργανώσεις που κόπτονται για τα δικαιώματα των μεταναστών είναι χαρούμενες που με αυτά τα τσεπάκια και αυτές τις κάρτες θα μπορούν να ελέγχουν οι μετανάστες πιο
γιατί δεν αντιδράμε. Και μια ακόμη ερώτηση να, εάν η κάρτα του μετανάστη έχει RFID πλυνθείο, η κάρτα του Έλληνα δεν θα έχει, θα πάρει καλύτερη κάρτα ο μετανάστης, καλύτερα το εισαγωγικό τεχνολογικά, από θα πάρει ο Έλληνας. Άρα το πιο πιθανό και του Έλληνα πολίτη θα έχει τέτοιο πλυνθείο. Το λέω γιατί είπαν ότι θα έχει πλυνθείο, αλλά αρνούνται πλησματικά να δώσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες. Έχουν περάσει 6 μήνες από τη διαβούλευση και δεν δίνουν τις τεχνικές λεπτομέρειες. Ένα μικρό μάζεμα και μια ερμηνεία της όλης προσπάθειας των κυβερνώνων. Σαν να μου πει εσύ. Δηλαδή, θέλω να πετύχω κάτι. Το κόβω κομμάτια, το δίνω κομμάτι-κομμάτι και συνήθως το ξαναμαζεύω. Σαν να μου πει εσύ νομική. Πρώτα ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μετά κάρτα του πολίτη. Όταν είδαμε αντιδράσει την κάρτα του πολίτη, άστην αυτή για μετά, κόφτη στη μέση και παίρνα τις υποδομές, τις ηλεκτρονικές. Πρώτα κάρτες ορεκτικά, μετά κάρτα κυρίως πια. Καταγόρων, κάρτα εργαζομένων, κάρτα δημότη, έτσι, κάρτα υγείας και μετά κάρτα του πολίτη που θα πάρει επάνω τις όλες αυτές τις κάρτες. Τμηματοποίηση στον πληθυσμό. Πρώτα στους μετανάστες, μετά στους γηγενείς. Και προφανώς, πιθανόν στους γηγενείς, πρώτα στα σώματα ασφαλείας που δεν μπορούν να αντιδράσουν εύκολα λόγω επαγγέλματος και μετά στους υπολείπους. Γιατί γίνεται αυτό, δύο λόγια. Για να αποπροσανατολιστούν οι αντιδράσει. Πού να αντιδράσουν, σου λέω άλλο, στην κάρτα εργαζομένων, στην κάρτα αγορών, στην κάρτα υγεία. Και δεύτερον, για να εξοικειωθεί και με τι κάρτε. Και στο τέλο να πει, προκειμένου να έχω 10 κάρτε, δώσ' μου μία να εξοικειωθώ. Εξωτερικό, Αγγλία, A, O, C, D, K. Από 21 πρώτου του 11, 15.000 τέτοιες ταυτότητες που είχαν αγοράσει σε μια πόλη της Αγγλίας, 15.000 Άγγλοι και είχαν δώσει 30 λίρες στο ένα για να την πάρουν, έπαψαν να λειτουργούν. Καταστράφηκαν και είπαν στο δεδομένο, ακυρώθηκαν και οι κάρτες. Προσπαθούσε ο Μπλερ από το 2001 να το φέρει το σύστημα, προς το 2009 δόθηκαν 15.000 κάρτες, άλλαξε η κυβέρνηση, το κατήργησε. Αν προλάβουμε και έχουμε χρόνο, θα δούμε και κάποια βιντεάκια να δείτε πώς ο Άγγλος αναπληρωτής πρωθυπουργός υπερηφανεύεται για το γεγονός ότι καταργήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Αντίθετα, η Γερμανία συνεχίζει από 1η Σεπτεμβρίου του 10. Αυτή είναι η κάρτα, η γερμανική κάρτα του πολίτη, αυτή είναι η προσφυγή της όψη, αυτή η πίσω όψη. Βλέπετε, δεν φαίνεται πουθενά καλά στην πάγκη. Αυτό είναι και τεχνικά, τεχνολογικά απαραίτητο. Πρέπει να είναι μέσα, πρέπει να είναι προστατευμένο αυτό το σπάκι. Δεν μπορεί να έρθετε σε επαφή με το σώμα ή με άλλα αντικείμενα, όπως γίνεται με την τηλεκάρτα, γιατί μπορεί να καταστραφεί. Είναι απαραίτητο να είναι μέσα. Είναι μια φέτα μέσα στο πλαστικό και δεν φαίνεται απ' έξω. Ρουμανία. Δείτε μια αφήσα από ένα κίνημα αντίδραση στη ρουμανική κάρτα του πολίτη. Λόγω ελλείψεως χρημάτων, δεν ξέρετε, δεν είναι και κίνδυνο του και είδαν ότι δεν του φτάνουν τα λεφτά. Σε εμάς έχουμε και εμείς έχουμε κίνδυνο του, μπορούμε να πάρουμε και κάρτες. Και λόγω μεγάλων αντιδράσεων, γίνανε πορείες, διαμαρτυρίες κλπ. Αποσύρθηκε προς το παρόν, πήγε πίσω για 3 χρόνια, αναβλήθηκε. Deutsche Bank, Σεπτέμβριος του 10. Το τμήμα μελετών αυτής της Γερμανικής Τράπεζας έκανε μια μελέτη και μας πληροφορεί με ένταξη άλλων στοιχείων για το βαθμό διείσδυσης αυτών των κατών στη ζωή των χωρών. Η Εστονία, δεν θυμάμαι, 3 εκατομμύρια κατοίκους έχει λίγο μικρό πληθυσμό. Το 90% του πληθυσμού χρησιμοποιούν ηλεκτρονική ταυτότητα. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1η-1η του 11. Η Ισπανία σχεδόν ο μισό πληθυσμός και από εκεί και κάτω κατεβαίνουν. Το γεγονός ότι βλέπετε σε αυτές τις μεγάλες χώρες έχουμε χαμηλό ποσοστό χρήσης, οι άλλες που δεν αναφέρονται προφανώς δεν έχουν καθόλου ηλεκτρονικές ταυτότητες. Είναι η προαιρετικότητα, το αναδεικνύως πρόβλημα η Deutsche Bank. Λέει, όσο δεν τις κάνετε υποχρεωτικές, δεν πρόκειται να δούμε μεγάλα ποσοστά. Πρέπει να τις κάνετε υποχρεωτικές. Και γιατί να γίνουν υποχρεωτικές, γιατί την τράπεζα και τις τράπεζες ενδιαφέρουν αυτά τα συστήματα. Μείωση του κόστους λέγεται το αποτέλεσμα. Λιγότεροι άνθρωποι, λιγότερες θέσεις εργαζομένων, περισσότερα κέρδη. Έχει ένα παράδειγμα εδώ έτσι που λέει ότι θα ήθελα να δω έναν Ρουμάνο πολίτη, με ρουμάνικη κάρτα πολίτη, να μπορεί σε φιλανδικό αναγνώστη, αναγνώστη σε αυτό το μηχάνημα που διαβάζει αυτή την κάρτα, να ανοίγει λογαριασμό στην Πορτογαλία, στην Πορτογαλική Τράπεζα. Αυτό είναι το ιδεατό σενάριο
για την Deutsche Bank και αυτή κάνει ό,τι μπορεί από την πλευρά της να σπρώξει τα πράγματα προς την υποχρεωτικότητα της κάρτας του φωλίου. Λοιπόν, ένα δημοσίευμα από το Reuters την επομένη της εισαγωγής της γερμανικής κάρτας του φωλίου. Αυτή με τα τσιπάκια είναι περίεργα. Τι λέει το Reuters? Ότι η εισαγωγή της, κοιτάξτε εδώ στα αγγλικά, φέρνει φόβους για την επιτήρηση μιας και αυτοί είχαν εμπειρία, λέει, από τους ναζιστές και από τη Στάση. Έχουν εμπειρία από την παρακολούθηση Γερμανία και ανησυχούν. Και πώς εκφράστηκε η ανησυχία? Σε όσους έλεγε ταυτότητα μέσα στο 11, σπέρσαν να πάνε την αλλάξουν πριν κυκλοφορήσει καινούργια. Να πάρουν την παλιά ταυτότητα. Υπήρξε αύξηση τη ζήτηση για την παλιά ταυτότητα. Και το καταγράφει αυτό το Reuters και το ερμηνεύει ότι αντιδράνε και έχουν εμπειρία στην παρακολούθηση αυτός ο λαός. Ρωσία, κοιτάξτε τον Πούτιν, θα κάνει μεγαλοπρεπίτα τα σχέδιά του, έβαλε και το δικέφαλο εδώ. Εκκλησία και σταυρό, ξέχασε. Λοιπόν, θα είναι παρελκτική όπως έχει πει και θα κάνει τα πάντα. Δεν θα είναι όπως η ελληνική, πρώτα κάρτα δοκιμαστικές και μετά μια μεγάλη κάρτα. Εξαρτήσει τα πάντα. Δηλαδή, θα χρησιμοποιείται ως πιστοτική κάρτα, ως ηλεκτρονικό εισιτήριο, για να μπορεί κανείς να μπαίνει στο ίντερνετ. Θα βάζει την κάρτα στο σπίτι και στο μηχάνημα για να μπαίνει στο ίντερνετ. Θα έχει πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο. Θα μπορεί να ξέρει τι γίνεται με τη σύνταξή του, τα ασφαλιστικά του συμβόλαια. Ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα μπορεί να χρησιμοποιεί για το οτιδήποτε αυτή την κάρτα. Αυτή είναι η ρωσική κάρτα από 1η του 12. Οι πληροφορίες είναι από τη ρωσική ιστοσελίδα της κυβέρνησης. Λοιπόν, για να πάμε από την αρχή τους ισχυρισμούς αυτούς να τους αξιολογήσουμε. Καταρχάς, ποια λεξούλα αλήθει κατά τη γνώμη μας στον τίτλο? Κάρτα εξυπηρέτηση του πολίτη. Βέβαια, το αυτοκόλλητο που σας δώσαμε λέει κάρτα φακελώματος του πολίτη. Είναι δικιά μας άποψη. Αλλά γιατί μας τη δίνουν, ποιο είναι το επιχείρημα που προτάσουν στη χώρα μας? Η εξυπηρέτηση. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Στο Αφγανιστάν δίνεται για να μπορέσουν να φτιάξουν, λέει, καλύτερους εκλογικούς καταλόγους. Στην Ουγκάντα είναι προϋπόθεση λόγω του μνημονίου. Έχουν υπογράψει μνημόνιο με τον Μουτού και δεν θυμάμαι σε ποιο άρθρο συγκεκριμένα. Μιλάει ότι πρέπει να φτιαχτεί σύστημα ταυτοποίηση για τον Μουτού από την Ουγκάντα. Και η Ουγκάντα προχωράει με ηλεκτρονικές ταυτότητες. Χώρες που δεν ξέρουν τι είναι ηλεκτρισμός, ξεκινάνε με ηλεκτρονικές ταυτότητες. Το ίδιο θέλει και η Ρουάντα. Θέλει να είναι η πρώτη χώρα της Ανατολικής Αφρικής που θα έχει ηλεκτρονική ταυτότητα. Ρουάντα, θυμάστε τις σφαγές. Μα ανάμεσα στους Τούτσι και τους Χούτου, να είχαν και ηλεκτρονικές ταυτότητες, θα ήταν πιο εύκολα στις σφαγές. Οι Ινδίες, το μεγαλεπίγορο πρόγραμμα των Ινδιών, για να φέρει, λέει, κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι δυνατόν να σπάσουν οι κάστες στις Ινδίες με ηλεκτρονικές ταυτότητες? Τι θα αλλάξει? Τέλος πάντων, σε κάθε χώρα χρησιμοποιείται μια αδυναμία της χώρας και προτάσσεται ως επιχείρημα για την υιοθέτηση της κάρτας. Τη χώρα μας είναι εξυπηρέτηση. Γιατί πονάμε στην εξυπηρέτηση. Δεν μας εξυπηρετεί το δημόσιο. Η κάρτα θα μας το λύσει. Λοιπόν, είπαμε ότι η κάρτα θα τα πει. Θα έχει μερικά κλειδιά όπως είπε η κυβέρνηση. Και θα είναι μια νέα ταυτότητα. Ωραία. Βάζω το ερώτημα. Αφού είναι ένα νέο δελτίο ταυτότητας. Το νέο δελτίο ταυτότητας, αν μας δώσουν και λίγα ταυτότητα, θα μου λύσει ένα πρόβλημα. Ή η οργάνωση του δημοσίου, η ορθολογική χρήση του προσωπικού αλλού πενσέδια, αλλού του ελλείψης. Εάν δεν δοθούν χρήματα στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού, θα δούμε πώς. Αν δεν δοθούν χρήματα στις υποδομές, εάν δεν τιμωρηθούν οι επίορκοι υπάλληλοι, θα δούμε εξυπηρέτηση. Τι να τα κάνω εγώ, τι να την κάνω την νέα ταυτότητα, αν δεν γίνουν όλα αυτά εδώ? Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Εάν γίνουν όλα αυτά, τι χρειάζεται για ταυτότητα? Το πρόβλημα του δημοσίου για να με εξυπηρετήσει είναι ότι δεν με αναγνωρίζει για την ταυτότητα. Αν πάω στο Δήμο να πάω στο ποινικό, πόσο χρόνο κάνει να με εξυπηρετήσει ο Δήμος? 2-3 δευτερόλεπτα. Μετά από το να με εξυπηρετήσει, πόσο χρόνο θέλει? Η πολυοδομία, η εφορία, όλες οι υπηρεσίες. Εάν δεν απλουστεύσουν τις διαδικασίες, εάν δεν βρουν πιο έξυπνους τρόπους να κάνουν τη δουλειά. Η ταυτότητα του μάνα, ναι. Δεν φταίει το πριν, φταίει το μετά, αφού με αναγνωρίσουν να με εξυπηρετήσουν. Έτσι. Αν λοιπόν γίνουν όλα αυτά, δεν χρειάζομαι νέο δελτίο ταυτότητας. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα από την κάρτα του πολίτη. Δεν είναι δικαιολογία ή κάρτα που φέρει οργάνωση. Όχι.
κάνει την οργάνωση και αν την κάρτα παραδίπλα. Έτσι, η οργάνωση πρέπει να προχωρήσει ούτως ή άλλως. Η κάρτα του πολίτη δεν πρέπει να προχωρήσει, γιατί ενώ δεν λύνει το πρόβλημα, αντίθετα φέρνει και άλλα προβλήματα στη ζωή μας. Σε πρώτη λοιπόν φάση το Α, αναιρούμε το θέμα της εξυπηρέτησης, το επιχείρημα της εξυπηρέτησης. Και να θέσω και μια λεπτομέρεια εδώ σας, θυμάστε ο Γιώργος Παΐσιος στο κλάδιό του γράφει κάρτα εξυπηρετήσεως, κόμμα, ταυτότητα, κόμμα, χάραγμα. Έτσι, δεν ξέρω αν έχει συνεννοηθεί ο Γιώργος με τον Γιώργο Παΐσιο να παραβάλει τέτοιο όνομα, αλλά αυτό εδώ μοιάζει πολύ με εκείνο που έλεγε ο Μακούλης. Δεν θέλω να τον ερμηνεύσω, μπορεί να ακούσω κάτι άλλο. Λοιπόν, άλλα προβλήματα. Μας λένε με τις καλύτερες πρακτικές ασφαλείας. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια κλειδαριά η οποία σπάει. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Το λέμε έτσι εμείς μόνοι μας ή το έχουμε βρει. Για κοιτάξτε μερικά παραδείγματα. Πάλι ρόλες. Η υπηρεσία η Αμερικάνη, η οποία είναι υπεύθυνη για να σπάει κωδικούς, δουλεύει έχοντας κατά νου ότι έχει συμβιβαστεί. Έχει συμβαστεί. Με τι έχει συμβιβαστεί? Διευθύντρια αυτής της υπηρεσίας, αυτή η υπηρεσία, η Αμερικάνικη, λέγεται Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας, ανώτερη και από τη CIA. Αυτή λοιπόν, μια διευθύντρια αυτής της υπηρεσίας, βγήκε σε ένα συνέδριο και δήλωσε: δεν υπάρχει πλέον η έννοια ασφάλεια. Οι πλέον εξελιγμένοι αντίπαλοι είναι στα συστήματά μας και θα μείνουν μέσα. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι και τι θα πούνε μέσα οι αντίπαλοι και δεν μπορεί η Αμερική να επιστρέψει με κάποια τμήματα ενός συστήματος που μπορεί να είναι παραβιασμένα. Μιλάει για τα δικά της συστήματα. Δεν μιλάει για τρίτων. Της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας. Deutsche Welle. 23 Σεπτεμβρίου του 2010, ζωντανά στην τηλεόραση, έσπασαν ordinary, προσέξτε και τις αγγλικές λέξεις, computer nerds. Nerds είναι σπασίπλε, δηλαδή κοινοί άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με τους computers. Σπάσανε ζωντανά τη γερμανική κάρτα του πολίτη. Άλλο δημοσίευμα. 10 μέρες αφού την κυκλοφόρησε η γερμανική κάρτα του πολίτη, απενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σαν να λέμε, που μην αγγίλει κάρτα με τα κεντρικά της κυβέρνησης. Γιατί απενεργοποιήθηκε? Γιατί βρέθηκε, λέει, security flaw, πρόβλημα ασφαλείας. Και το κατεβάσανε. Χρόνια προσπαθούσαν οι Γερμανοί και 10 μέρες από το θέσμα στην κυκλοφορία το μας έφτανε πίσω. Το Γενάρη του 2011, ξανά πρόβλημα. Έτσι, δημοσιεύματα από το Deutsche Welle. Ξανά πρόβλημα η γερμανική κάρτα του πολίτη. Αυτοί οι Γερμανοί δεν άξιζαν ούτε μια κάρτα του πολίτη να φτιάξουν. Μάλλον πρέπει να περιμένουμε να δουν τη δικιά μας και να μας αντιγράψουν. Λοιπόν, αστείευε, δεν καταλαβαίνετε, είναι στην κορυφή, στην ελπίδα της τεχνολογίας. Εδώ, ένα δημοσίευμα του Λογιακού μας μιλάει για αυτήν εδώ την τράπεζα, ότι εκεί μπήκαν hackers και κλέψανε τα στοιχεία των πελατών της. Ποια είναι αυτή η τράπεζα? Αμερικάνικη τράπεζα που δίνει δάνεια μόνο σε υπαλλήλους του κρατού. Μιλάμε για στρατιωτικούς και υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας, Homeland Security, Department of Defense, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έτσι, διαβαθμισμένα ένα άτομα. Μπήκαν και κλέψαν όλα αυτά τα στοιχεία. Άλλη περίπτωση. Αυτό το ηλεκτρονικό σκουλίκι της Tuxnet, αυτός είναι ιός, ηλεκτρονικός ιός. Ταξίδεψε μέσα από το διαδίκτυο, από εκεί που παρήχθη. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος το παρήγαγε, φημολογείται μερικοί Ισραήλ. Ταξίδεψε λοιπόν μέσα από το διαδίκτυο, βρήκε το δρόμο και πήγε μόνο στο Ιράν. Δεν πήγε στη Γαλλία, δεν πήγε στην Ιαπωνία, δεν πήγε πουθενά άλλο που υπάρχουν πυρηνικά εργοστάσια. Πήγε και χτύπησε τα πυρηνικά εργοστάσια μόνο του Ιράν. Εάν ήταν λίγο πιο εξελιγμένο, θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνική έκρηξη. Αυτό εδώ είναι κάτι σαν το Facebook. Μπήκαν και κλέψανε τους κωδικούς ενός 1,3 εκατομμυρίων πελατών. Μπαίνουν κλέφτες σε τηλεφωνικά ψηφιακά κέντρα. Ό,τι είναι στο διαδίκτυο, ό,τι συνδέεται με το διαδίκτυο, υποκλέπτεται. Μπορεί να υποκλαπεί. Ο ιδρυτής του Facebook, που πειράξανε την ιστοσελίδα του Facebook. Το ίδιο κάνει και στο Νικολά Σαρκοζή. Και βγήκε και είπε, κανένα σύστημα δεν είναι απρόσβλητο σε επιστέσεις, μας είπε ο κ. Σαρκοζή. Το ίδιο μας λέει και η Europol. Λέει, κοιτάξτε στο διαδίκτυο, βλέπουν στοιχεία. Προσοχή. Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών, Καναδικό Υπουργείο Οικονομικών. Μπήκανε hackers, έτσι λέγονται κλέφτες δεδομένων, και κλέψανε ευαίσθητα δεδομένα. Συμβαίνει μόνο στο δημόσιο, ούτε εδώ ότι είναι δημόσια, θα τις συμβάσει. Να τις δώσουμε στον ιδιωτικό τομέα. Όχι. 6 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, πετρελαϊκές, είχαν για χρόνια τους hackers στα συστήματά τους, χωρίς να το ξέρουν, και τους υποκλέπτανε βιομηχανικά μυστικά.
Μεγάλα χρηματιστήρια, το λόγο του Stock Exchange και το Nasdaq ήταν hackers μέσα, δουλεύανε δεδομένα. Δύο μέρες πριν γίνει η συνδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα, μπήκαν κάποιοι hackers και ήθελαν να δουν τι θα συζητηθεί προφανώς για μας. Μπορεί να είχαν παίξει στοιχήματα και ήθελαν να ξέρουν τι θα γίνει. Χάσουν τα λεφτά τους. NASA δημοσιεύτηκε report αναφορά του εσωτερικού ελεγκτή. Ήταν μέσα, δεν τα πειράξανε, αλλά μπορούσαν λέει, οι ελεγκτές να τα πειράξουν. Ποιο, διαστημικό λεωφορείο, διαστημικό σταθμό, το διαστημικό τηλεσκόπιο. Ήταν στα χέρια των hackers. Sony, ο κολοσσός της τεχνολογίας. Σε αυτή την πλατφόρμα που παίζουν τα παιδιά και μεγάλη και παίζουν, για να μπορούν να το κάνουν αυτό, πρέπει να δώσουν προσωπικά στοιχεία και να δώσουν και επιστροφή κάρτα, να χρεωθεί λογαριασμό του, να πληρώσουν. Μπήκαν και κλέψανε τα στοιχεία 77 εκατομμυρίων ανθρώπων. Τι ένα, τι 77, τι ένα δις, μία αντιγραφή. Στην τεχνολογία δεν υπάρχει όριο. Μετά από λίγες μέρες βγαίνει η Sony, συγγνώμη, είναι και άλλοι 25 εκατομμύρια στην άλωση του, αν δεν το είχαμε καταλάβει, κλέψανε και από αυτές τα στοιχεία. Στην Αγγλία ακυρώσανε 3 εκατομμύρια πιστοτικές κάρτες εξαιτίας αυτής της υποκλοπής των στοιχείων. Αμερικάνος στην Τζόρτζια έφαγε 15 χρόνια φυλακή, 12 χρόνια φυλακή και 1,5 εκατομμύριο δολάρια πρόστιμο, γιατί από διάφορα συστήματα είχε στην κατοχή του 675.000 πιστοτικές κάρτες. Αυτά είναι μη ασφαλή συστήματα. Μάλλον τι καλύτερε πρακτικέ ασφαλεία έχουν για αυτά τα συστήματα. Είτε ιδιωτικά, είτε δημόσια. Μετά λοιπόν από όλα αυτά τα παραδείγματα, να ξανακάνουμε μια ερώτηση. Υπάρχει μια ασφαλή βάση δεδομένων στον κόσμο? Και αν υπάρξει ποτέ, αυτή θα είναι τη ελληνική κάρτα του πολίτη? Συνεχίζουμε. Αυτά για του κλέφτε. Για να δούμε όμως πότε παράνομη πρόσβαση στα δεδομένα μας, στους υπολογιστές. Για να δούμε για αυτούς που έχουν νόμιμη πρόσβαση στα δεδομένα. Τι είναι άγιοι όμοι, είναι άμυντοι. Από ένα δημοσίευμα το παρόν, αυτός είναι ο κύριος, λέγεται Φαλτσιάνη, δούλευε στην HSBC, είναι τράπεζα, και δούλευε στα κεντρικά της, στη Γενέβη. Από το 6 έως το 8, έκλειπε τα δεδομένα του τραπεζικού καταθέσεων. Ποιος έχει τι πού και γιατί τα έκλειπε, και μάλιστα κοιτάξτε, λέει, ακόμα δεν καταφέρει να καταλάβει η εταιρεία, η τράπεζα, πώς τα έκλειπε αυτά τα στοιχεία, πώς τα έκλειπε. Τα έκλειψε και τα ήθελε, λέει, για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να πιάσουν τη μαύρη εξαγωγή, την εξαγωγή του μαύρου χρήματος στην Ελβετία. Προσέξτε, έκανε μια παράνομη πράξη, την κλοπή, και αυτή την θεμελιώνει ηθικά κάνοντας νόμιμες πωλήσεις στις κυβερνήσεις. Βλέπετε, παράνομες πρακτικές, οι κυβερνήσεις μπορούν να τις νομιμοποιήσουν. Κάτι που φαίνεται σήμερα παράνομο, αύριο μπορεί να είναι νόμιμο για αυτές. Να βγουν να ισχυριστούν να το κάνουν για αγαθό σκοπό. Κάλιστα, το μαύρο χρήμα μπορούν να το πιάσουν, αν κάνουν κανόνες στην Ελβετία. Να μην δέχεται μαύρο χρήμα. Μπορούν να την ελέγξουν στην Ελβετία. Τι μας ενδιαφέρει από παράδειγμα, ότι ο κύριος διαχειριστής το αφεντικό των πληροφοριών σε ιδιωτική εταιρεία έκλειπε τα στοιχεία και μπορούσε να το κάνει ανώτητος. Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, διέρευσε το password της βάσης δεδομένων. Όλοι οι πελάτες της ήταν σε ένα αρχείο και αυτό το αρχείο το είχε στο διαδίκτυο. Και οι διάφοροι δήλες, οι αντιπρόσωποι μπορούσαν χρησιμοποιώντας το κωδικό να έχουν πρόσβαση σε αυτό το αρχείο και να βλέπουν τα στοιχεία. Αυτό λοιπόν το πάσχο διέδωσε για ένα Σαββατοκύριακο και μπορούσαν διάφορες εγκληματικές ομάδες να βλέψουν τα στοιχεία των πελατών της εταιρείας. Μπορούσαν οι σύντηγοι να βλέπουν τα τηλέφωνα των συζύγων. Αυτό έγινε επειδή ήταν σε ιστοσελίδα και όχι στα εσωτερικά της εταιρείας, αλλά και η εσωτερική βάση σε μια εταιρεία, αν είναι συνδεδεμένη η εταιρεία με το διαδίκτυο, πάλι μπορεί να γίνει υποκλοπή. Μπορούσαν να κοιτάξουν τους λογαριασμούς και να αλλοιώσουν τους λογαριασμούς, να τους πειράξουν. Δηλαδή να προσθέσουν κλήσεις, να αφαιρέσουν κλήσεις. Πάμε στην κάρτα του πολίτη, να προσθέσουν συνήθειες, να αφαιρέσουν συνήθειες. Να προσθέσουν ασθένειες, να αφαιρέσουν ασθένειες. Και όπως θα δούμε μια άφησα στο τέλος των άκρων, ο υπολογιστής πάντα λέει την αλήθεια, έτσι δεν είναι, το εμπιστευόμαστε. Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επέβαλε πρόστιμο 65.000 ευρώ σε μια εταιρεία η οποία πούλησε τα στοιχεία 5,5 εκατομμυρίων Ελλήνων στο Αμερικάνικο Δημόσιο, την Αμερικάνικη Κυβέρνηση, το 2004.
Εμάς μας ενδιαφέρει πού τα βρήκε αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, κοιτάξτε το κόκκινο. Πολλοί σύλλογοι, δηλαδή διαχειριστές, που τα είχαν νόμιμα τα στοιχεία στα χέρια του, τα πουλούσαν αυτά τα στοιχεία ή τα δίναν και δωρεάν για διαφημιστικούς σκοπούς σε αυτή την εταιρεία που τα συσκεύασε όλα και τα πούλησε στην Αμερικάνικη κυβέρνηση. Άλλη περίπτωση. Έχουμε ένα 57χρονο. Πάμε αμέσως στο επόμενο. Κοιτάξτε. Προσέγγιζε, αυτό έγινε το Σεπτέμβριο του 2010. Προσέγγιζε υπαλλήλους υπουργείων και είτε παπηβή είτε δεν ξέρω λόγω γνωριμιών, του δίνανε τα στοιχεία των πολιτών. Τι πληροφορίες είχε το κράτος, το συγκεκριμένο Υπουργείο για τους πολίτες. Όλα αυτά αυτός τα συσκεύασε, τα μάζεψε όλα μαζί και έψαχνε να βρει αγοραστή. Τι είδους αγοραστή, ήθελε εταιρείες που προωθούν διάφορα προϊόντα, διαφημιστικές, αλλά έψαχνε και εταιρείες που ψάχνουν εξαφανισμένους πελάτες. Δηλαδή, μια τράπεζα να θέσει σε μια εταιρεία, να βρει έναν πελάτη που έχει δώσει δάνειο και έχει χαθεί. Αν τον πιάσανε λοιπόν οι αστυνομικοί και την τόσα χαρακτηριστικά, βλέπαμε τα στοιχεία όσων διαμένουν στην Ελλάδα σήμερα. Έτσι, πάλι λοιπόν διαχειριστές, αρμόδιοι, υπεύθυνοι για τα στοιχεία, υπάλληλοι υπουργείων που πουλούσαν τα στοιχεία ή μπορεί και να τα δίνανε και δωρεάν. Πάμε στην τεχνολογία. Αυτά για τους διαχειριστές, για τους επικεφαλείς των βάσεων μόνο. Τεχνολογία. Τσιπάκι. Λοιπόν, εξεπαθείς. Τι σημαίνει εξεπαθείς? Έχουμε στο μυαλό μας την τηλεκάρτα. Πρέπει να μπεις σε μια υποδοχή. Έχεις αποστάσεως. Δεν χρειάζεται να μπεις σε μια επαφή. Περνώντας από ένα σημείο, διαβάζεται το τσιπάκι. Αυτό είναι υπόδειγμα μιας τέτοιας ταυτότητας. Κοιτάξτε, αυτό είναι το εξεπαθείς. Αυτό είναι το εξαποστάσεως. Αυτή εδώ είναι η κεραία. Αυτό είναι πολύ λεπτές είναι. Δεν πρέπει να αναπαίξουν λοιπόν, γιατί είναι, αν είναι να παίξουν μπορεί να κοπεί. Και αν κοπεί μετά δεν θα μιλάει. Μετά είναι μέσα σε πλαστικό, ένα προστατευμένο. Αυτή είναι η λειτουργία ως κεραία. Δεν έχει μπαταρία. Όταν βρεθεί κοντά σε έναν αναγνώστη, για να σας δείξω εξ επαφής, να τι μπαίνει μέσα σε μια υποδοχή και διαβάζεται, εξ αποστάσεως. Πλησιάζει ένα μηχάνημα. Το βλέπω το μηχάνημα αυτό από κάτω. Αυτό στέλνει σήμα. Η κάρτα δεν έχει μπαταρία. Πώς απαντάει, πώς στέλνει το μήνυμα. Έχει ένα πυκνοτή. Και παράγει στιγμιαία ηλεκτρικό ρεύμα επειδή βρίσκεται μέσα σε αυτό το πεδίο ραδιοσυγκροτήτων. Και αφού παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα, τότε το τσιπάκι μιλάει, απαντάει. Μετά χάνεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Μετά ξανά δημιουργείται. Και υπάρχει μια διαρκής επικοινωνία. Αυτή είναι μια. Ένας αναγνώστης, και αυτός είναι ένας αναγνώστης. Σας είναι πιο κοινός από τα σούπερ μάρκετ. Μια πύλη. Αυτά εδώ τα βιβλία, το καθένα έχει ένα τέτοιο τσιπάκι. Είναι αυτοκόλλητα, είναι πάρα πολύ λεπτά. Είναι αυτοκόλλητα. Και αυτός έχει μια ταυτότητα η οποία έχει τέτοιο τσιπάκι. Διερχόμενος λοιπόν από την πύλη, από αυτό το πεδίο των ράδιο συγκροτήτων, καταγράφει ο υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος με αυτή την πόρτα, ποια βιβλία περάσανε και ποιος τα κρατούσε. Εντάξει. Το πόσο μακριά πιάνουν αυτά τώρα, αυτά χρησιμοποιούνται σε βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων. Ποια τα ελληνικά πανεπιστημία έχουν τέτοια. Πόσο μακριά πιάνει. Καθηγητής πληροφορικής μας είπε σίγουρα μπορεί να υπάρχει σε κυκλοφορία αναγνώσεις για 30 μέτρα απόσταση και δουλεύονται τα 90 μέτρα απόσταση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πρακτικά τώρα έτσι ένα υποθετικό σενάριο να το πάω λίγο παραπέρα. Αν μπουν στα φανάρια, αν μπουν στα δημόσια κτίρια, αν αύριο μεθαύριο οι κάστες, οι πόρτες των σπιτιών μας έχουν και έχουν ένα τέτοιο σπάκι μέσα. Αντιλαμβάνεστε μπορούν να ενσωματωθούν οπουδήποτε. Και ο κάτοχος της κάρτας, διερχόμενος, να καταγράφεται σε πάρα πολλά σημεία. Από πάρα πολλά σημεία. Γι' αυτό μιλάμε για παρακολούθηση. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τέτοιο τσιμάκι χωρίς μπαταρία απλό. Δεν θα είναι σαν αυτά που θα έχει κάρτα του πολίτη, είναι πιο εξελίγμενο της κάρτας του πολίτη. Αυτό δεν κοστίζει πολύ, 2, 3, 5 σέντ. Είναι μέσα σε αυτό εδώ το ύφασμα, να έχει το κομμάτι το ύφασμα. Εδώ λέει κόψτε πριν το φορέσετε. Και αυτό είναι ραμμένο σε αυτό το κάμισο. Λοιπόν, πολύ το από ελληνικό σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό, σαν ένα χαρτί. Αυτά είναι μεταλλικά, ένα σκέπτεται. Έτσι είναι πολύ λεπτά. Λοιπόν, αυτό εδώ το πραγματάκι και στην τσέπη του πουκαμίσου μου, μπαίνοντα σε κατάστημα που πουλάει ηλεκτρονικά είδη, άρχισα να βράζει συναγερμό στο κατάστημα που πουλάει τα ηλεκτρονικά είδη. Τα τσιπάκια είναι συμβατά, οι πύλες είναι συμβατές μεταξύ του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εντολή ήταν βάρος συναγερμό. Σε μια άλλη περίπτωση η εντολή θα μπορούσε να είναι γράφτον κάπου, πέρασε αυτό το τσιπάκι. Αυτό εδώ λοιπόν παρήχθη ηλεκτρικό ρεύμα επειδή βρέθηκε στο πεδίο των ραδιοσυγκροτήτων και αυτό μίλησε και είπε το κωδικό του. Αυτά είναι πολύ απλά. Στην κατασκευή του γράφεται ένα κωδικό και τελείωσε.
της κάρτας του πολίτη θα είναι πιο σύγχρονο, πιο εξελιγμένο. Και μεγάλη πιθανότητα να είναι από αυτά που γράφεις, σβήνεις, ξαναγράφεις, τα λεγόμενα επαναπρογραμματιζόμενα. Λοιπόν, είτε εξεπαρχής λοιπόν, δηλαδή από κοντά, είτε εξ αποστάσεως, κάθε φορά που θα χρησιμοποιείτε όταν είναι από κοντά ή κάθε φορά που διέρχομαι από κάπου, εν αγνία μου, ή όταν εγνώσω και χρησιμοποιώ. Έτσι, είτε έτσι, είτε είναι εξ επαφής, είτε είναι εξ αποστάσεως, εγώ αφήνω ίχνη. Ηλεκτρονικά αποτυπώματα, κάπου γράφεται ότι κάτι έκανα με αυτή την κάρτα. Σε μια σπάση δεδομένων του Α Υπουργείου, του Β Υπουργείου, του Γ Υπουργείου. Όλα αυτά μαζί, εάν ενωθούν τα στοιχεία, βγάζουν το προφίλ του κατόπου της κάρτας. Ποιος είναι, τι πιστεύει, τι συνήθειες έχει, τι πολιτικές απόψεις έχει, ποια ομάδα ποδοσφαίρου υποστηρίζει, τα πάντα. Τα πιο απλά μέχρι τα πιο προσωπικά. Μπορούν να καταγράφονται και δεν θα ξέρουμε ότι καταγράφονται. Γράφονται, αυτά λέγονται log files, λέγονται αρχεία τα οποία καταγράφονται όλα αυτά τα ηλεκτρονικά αποτυπώματα και συνδυαζόμενα όλα αυτά τα αποτυπώματα, όλες αυτές τις πληροφορίες που βγάζουν το προφίλ κατόπου της κάρτας. Λοιπόν, αυτό το λέμε εμείς. Σας το είπα, ότι έτσι καταγράφονται αυτά τα στοιχεία. Το λέει και κανένας πιο επίσημος, πιο μεγάλος, βεβαίως. Πρόσθεσε άλλη που σας είπα, πατέρα Σύνη. Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων. Αυτή στην Ελλάδα δεν έχει γραφεία. Είναι μικρή χώρα για την χώρα, η Ελλάδα για την πρόσθεσε άλλη. Έχει γραφεία σε 40 χώρες στον κόσμο. Κάνει μελέτη. Μπορεί να τη παραγγείλει κάποιος μελέτη για την αγορά της σόγιας. Είναι ενδιαφέρον σε εμπορικά προϊόντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε ένα συνέδριο για τις εταιρείες που παράγουν ηλεκτρονικές ταυτότητες. Λοιπόν, στην ανακοίνωση που έβγαλε για να διαφημίσει το συνέδριο, αυτό έγινε ημερομηνία 8 Μαρτίου του 2011. Στην ανακοίνωση λοιπόν, εδώ στο πάνω κομμάτι που κόψει, εκφιάζει τη ρωσική κάρτα του πολίτη. Επιτέλους λέει καλύτερη, έχει ξεπεράσει και την ειδική. Λέω ότι είναι η καλύτερη κάρτα στον κόσμο. Αυτά τα λέει πιο πριν. Ως επιχειρήματα προς τους πολίτες. Σε αυτό που έχω βάλει σε κόκκινο, έχει γυρίσει προς τις κυβερνήσεις και λέει σε αντάλλαγμα με μια μοναδική ταυτότητα οι κυβερνήσεις θα μπορούν να παρακολουθούν, να καταγράφουν κάθε φυσική κίνηση των πολιτών αλλά και την ηλεκτρονική τους δραστηριότητα σε καθημερινή βάση. Γυρνάει στις κυβερνήσεις, σύμβουλος μεγάλος μεγάλων επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, του λέει ξυπνήστε. Έχετε το απόλυτο εργαλείο ελέγχου. Υιοθετήστε ηλεκτρονικές ταυτότητες. Έτσι. Τώρα, μάλλον το λέει εμένα από συμβουλάτορα των κυβερνήσεων. Θα περιμένω να τα ακούσω και από την κυβέρνηση ότι το κάνω για να παρακολουθώ τους πολίτες. Δεν μου φτάνει ο συμβουλάτορας. Ψάχνοντας κι άλλο την ιστοσελίδα, της είδαμε ότι από το 2009 έχει ασχοληθεί με την αγορά των ηλεκτρονικών καρτών. Το βλέπετε το αντιμετωπίζω σε εμπόρευμα. Μοιάζουν οι επιχειρήσεις που παράγουν τα προϊόντα. Και κοιτάξτε τα εργασία που έχει κάνει παγκόσμια κυβέρνηση. Ούτε καν governance. Μια κυβέρνηση. Λέει government. Μπείτε στην ιστοσελίδα της Forbes Thessalonica και θα το δείτε. Παγκόσμια κυβέρνηση και η αγορά των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Έτσι, μια απλούστατη ερώτηση είναι ποια είναι αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση και γιατί τη φτιάχνει μελέτη για την αγορά των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Είναι κλειδωμένη αυτή, δεν πρέπει να πληρώσουμε για να μπορέσουμε να την πάρουμε και έχουμε δεκάδες χιλιάδες δολάρια αυτές οι εργασίες. Λοιπόν, πού αλλού χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία του RFID. Αυτό το εξ αποστάσεως να διαβάσετε. Χρησιμοποιείται στο προσκάν. Το λαχιολάκι που βάλαμε στο χέρι στο πόδι έχει τέτοιο τσιπάκι το οποίο μιλάει είτε με τις πύλες που έχουν βάλει στο σπίτι είτε αν έχει GPS είτε το δορυφόρο. Πρόσφατα διάβασα που τον έχουν κατοίκον περιορισμό για να ελέγχουν αυτό το κατοίκον και φορά σε τέτοιο βραχιόλι με τέτοιο τσιπάκι. Πρόσφατα διάβασα στην Ιταλία συνάδελφοι ένα κύκλωμα Ινδών οι οποίοι εκμεταλλεύονταν συμπολίτες τους, μετανάστες από την Ινδία, τους είχαν φορέσει στο λαιμό ένα τέτοιο κολάρο με GPS και για να μπορούν να ελέγχουν εάν μοιράζουν τα διαφημιστικά πυρολάδια που τους έχουν δώσει να τα μοιράζουν, τους φάρουν. Έγινε πρόσφατα πριν 15 μέρες που συνάδελφοι στην Ιταλία. Οι Ινδούς που μεταλλευόντουσαν Ινδούς.
Στα ζώα γνωρίζουμε ότι εφυτεύονται. Σε όλα τα ζώα, τώρα που όλα τα σκυλιά πρέπει να είναι εφυτευμένα. Στην Αμερική, τέλος του χρόνου, γίνανε και τα πρώτα δικαστήρια, γιατί άρχισαν κάποια σκυλιά να εμφανίζουν καρκινώματα στον χώρο Πέλεξ αυτού του τζιπ. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι RFID, είναι τις ίδιες λογικές, αλλά είναι μέσα σε μια κάψουλα. Είναι πιο εξελιγμένο από αυτό της κάρτας του πολίτη. Στα ζώα μας είναι πιο εξελιγμένο, τα δοκιμάζουν, τα τεστάρουν στα ζώα. Γνωρίζουμε ότι κατά την τολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει τα πρόβατα όλα πλέον να φέρουν το τσιπάκι. Και μια δυνατότητα είναι ο ηλεκτρονικός βόλος να καταπιούν τα πρόβατα ένα τέτοιο ηλεκτρονικό τσιπάκι να το φέρουν στο στομάχι. Εμφυτεύονται τέτοια τσιπάκια σε ανθρώπους που έχουν Αλτσχάιμερ. Εάν χαθεί ο παππούς που έχει Αλτσχάιμερ και τον βρούμε στον δρόμο, επειδή δεν ξέρει να μας πει ποιος είναι, να του διαβάσουμε το τσιπάκι να δούμε ποιος είναι. Φτιάξτε υποδομές υγείας οι άνθρωποι που έχουν τέτοιες περιπτώσεις να έχουν μια υποστήριξη από το κράτος. Δεν χρειάζεται τσιπάκια για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που έχει ένα τέτοιο πρόβλημα στην οικογένειά του. Κάποιοι γονείς εθελοντικά τα βάζουν στα παιδιά τους. Το χέρι των παιδιών στην Αμερική για να μην τα χάσουν. Προσέξτε. Αυτό όταν βρεθούν κάποιοι σε κάποιον αναγνώστη θα πάρουν την πληροφορία ότι είναι το παιδί αυτού του ανθρώπου. Και ο γονιός τώρα είναι έτσι ήσυχος ότι θα ειδοποιηθεί ότι το παιδί του βρίσκεται σε εκείνο το σημείο. Για να φτάσει η πληροφορία σε αυτόν περνάει τον διαχειριστή. Και ο διαχειριστής, άμα θέλει, θα του μεταβιβάσει την πληροφορία. Έτσι, θα μπορούσαν να γίνονται και άλλες παρανομίες εκεί πέρα. Βλέπετε όμως ότι οδηγούμαστε σε ένα σύστημα όπου θα είναι θυσιασμένοι οι γονείς. Έχει τσιπάκι το παιδί, δεν χάνεται. Αύριο μεθαύριο, μήπως θα βάλουν και σε ανθρώπους, ή μήπως και με την κάρτα του πολίτη, ψάχνουν χαμένους ανθρώπους, όπως οι Αμερικάνοι τώρα φοβούνται τα χαμένα παιδιά. Και λέω χαμένους ανθρώπους, χαμένους που θα του βαφτίσει το σύστημα, χαμένους. Αυτό που θέλω να το παρακολουθώ. Θέλω να ξέρω πού είναι, τι κάνει, ποιες είναι οι συνθήκες. Λοιπόν, κύριος Ματσούπας, καθηγητής νομικής στη Θεσσαλονίκη. Έγραψε ένα εξαιρετικό κείμενο «Βιομετρία και βιοπολιτική» το 2006 με αφορμή την είσοδο στη ζωή μας των ηλεκτρονικών διαμαρτυρίων, αυτών που έχουν τέτοια τσιπάκια. Ο κύριος Ματσούπας μπορεί να κάνει μια ανάλυση στο τι σημαίνει καταγραφή και πώς επιδρά στον άνθρωπο. Για να δούμε μερικές πληροφορίες από το κείμενο. Αξίζει να φτάσει να το διαβάσετε όλο. Κοιτάξτε, παράνομες πράξεις που έχουν παραγραφεί. Έκθεση ποινής για ποινικά αδικήματα. Καταδικαστικές αποφάσεις για χρέη που τελικά εξοφλήθηκαν. Ποινικές κατηγορίες για τις οποίες ο κατηγορούμενος αθωώθηκε. Συνεχίζω εδώ πέρα. Δραστηριότητες, δράσεις, επιλογές του ανθρώπου που δεν είναι παράνομες. Αλλά αύριο μεθαύριο για κάποιο λόγο μετανιώνει. Αυτά. Κοιτάξτε τι μπορεί να γίνουν, μπορεί να αποτελέσουν μεγάλο πρόσκομα στην προσπάθειά του να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Δηλαδή πράγματα που έχω κάνει στο παρελθόν και τα ξέρω εγώ, ο πνευματικός μου και ο Θεός, θα τα ξέρει και μάθει το μέλλον και όλοι όσοι χειρίζονται και όσοι έχουν νόμιμη πρόσβαση ή παράνομη πρόσβαση. Θα τα ξέρουν οι πάντες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τι κάνει. Καταδικάζει, λέει ο κύριος Ματζούφας, το άτομο στην απομόνωση. Με τον τρόπο αυτό, γιατί προκειμένου να βγουν τα του παρελθόντος, άσε, θα κάτσω στην άκρη μου. Με τον τρόπο αυτό παραβλάπτεται η δυνατότητα του ατόμου να απομακρύνεται από σφάλματα του παρελθόντος και να διεκδικεί την κοινωνική του παρένταξη. Καθηγητής νομικής, προσέξτε εξαιρετικό κείμενο. Έτσι το άτομο χάνει την δυνατότητα του να αυτοπροσδιορίζεται κοινωνικά, να αναπτύσσει με το κοινωνικό του περιβάλλον τη σχέση που να εξαρτώνται από δικές του επιλογές. Χάνει το δικαίωμα της επιλογής και να μην μετατρέπεται σε πληροφοριακό δεδομένο από τρίτα πρόσωπα. Να τον μετερμηνεύσουμε λίγο. Τι μας λέει με απλά λόγια. Ότι προκειμένου να επιβιώσει κάποιος ένα τέτοιο σύστημα παρακολούθηση, αλλάζει οι συμπεριφορές. Προσαρμόζεται. Εγκαταλείπει συνήθειες. Μη αρεστές στο σύστημα, αρεστές όμως αυτόν. Και υιοθετεί συνήθειες μη αρεστές αυτόν, αλλά αρεστές στο σύστημα. Γιατί θέλει να επιβιώσει. Ποιο σύστημα, τα κυβέρνηση, β' κυβέρνηση, γ' κυβέρνηση, ό,τι επαγγέλλεται, ό,τι ευαγγελίζεται κάποιοι κυβερνώντες. Πού είναι τα εξουσία, πού είναι η ελευθερία, πού είναι η πρωτοβουλία, πού είναι ο αυτοδιτισμός, όλα πάνε περίπου. Έτσι, το αυτοεξούσιο με την έννοια της δυνατότητας επιλογής, θυσιάζεται, θυσιάζεται.
Δεν λέμε ότι θα γίνει αυτόματα αύριο, μόλις μπει η κάρτα του πολίτη στη ζωή μας. Έρχεται με ένα προσωπείο, τον έχει συγχρονισμός. Εξάλληψη γραφειοκρατίας, απλούστευση καλλιτέχνης της ζωής. Πού όμως οδηγούμαστε, διαβάλλετε λιγάκι στο μυαλό σας τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, αύριο μεθαύριο, σε 50 χρόνια, αν ξεκινήσουμε εμείς με αυτά, πού θα καταλήξουμε? Ανοίγουμε μια πόρτα και μπορεί να βρεθούν ένα από τα παιδιά μας που να μας λένε όταν μπορούσε να αντιδράσει, δεν το έκανε. Κοίτα τι μου κάνουν τώρα. Αυτή, όπως είπε ο πατέρας Έλληνος, δεν είναι η τέλεια ηλεκτρονική φυλακή που θα νομίζουν όλοι ότι ζουν ελεύθεροι? Μια ανακεφαλαίωση. Δεν χρειάζεται κανένα πολίτη για να οργανωθεί το δημόσιο. Μπορεί να οργανωθεί και χωρίς την κατά του πολίτη. Τόσα λεπτά, τόσους πόνους πληρώνουμε. Δεν υπάρχει καμιά ασφάλεια στις βάσεις δεδομένων. Ο διαχειριστής θα είναι ανώτερος και από τον πολιτικό εκείνη την εποχή. Θα είναι το μεγαλύτερο βήμα. Ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων. Παρακολουθείται διαρκώς ο άνθρωπος και ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα στην ψυχική του ζωή, στον ψυχικό του κόσμο. Εδώ δύο πράγματα θέλω να πω. Μου έχουν πει για μια ταινία. Οι ζωές των άλλων είναι γυρισμένες στην Ανατολική Γερμανία. Δείχνει την παρακολούθηση που υφίστανται οι άνθρωποι τότε από το καθεστώς της Στάζης. Και ένα, μου είπαν ότι είναι εξαιρετική και δείχνει αυτό το πράγμα. Και ένα δεύτερο, μια κυρία μετά από μια ανάλογη ομιλία με πλησία και μου λέει: μπορείς να φανταστείς πού θα φτάσουν οι πωλήσεις των ψυχοφαρμάκων εκείνη την εποχή? Δηλαδή, αλλοιώνοντας τη συμπεριφορά του άλλου, θα εκτίθεται μια καταπίεση, δεν θα το αντέχει. Το οικονομικό. Οικονομολόγος. Λοιπόν, ήταν το βασικό επιχείρημα στην Αγγλία. Πόσο θα κοστίσει? Θα κόστισε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια λίρες. Ήταν το βασικό στοιχείο με το οποίο ευαισθητοποιήθηκαν οι Άγγλοι και είπαν το μεγάλο όχι. Και να μας πούν ότι θα κοστίσει ένα άλλο ποσό, θα τηρηθεί ή όπως ο Ολυμπιακός Αγώνας θα κοστίσει δεκαπλάσια. Προσέξτε, έχει αναφερθεί ότι θα κοστίσει 5 ή 6 ευρώ, ανάλογα λέμε ποιος θα το αναλάβει. Αν το πάρει η αστυνομία, θα κοστίσει 6 ευρώ ή κάθε κάρτα. Αν το δώσουμε σε ιδιωτικό τομέα, μπορεί να μας κοστίσει και 5 ευρώ. Προσοχή, αυτό το κόστος της εκτύπωσης. Υπάρχει και το κόστος της υποδομής και της λειτουργίας της υποδομής που λέγεται ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Το κόστος για την οργάνωση των δημοσίων, αν χρειάζεται να δώσουμε και άλλα λεφτά, να τα δώσουμε επιτέλους, να οργανωθούμε. Το κόστος για την κάρτα, το οποίο είναι πολυδιάστατο, πρέπει να το αρνηθούμε. Εάν χρειάζεται καινούριο δελτίο ταυτότητας, με κάτι πιο ασφαλές, δεν ξέρω, να μας δείξουν τα στατιστικά μελέτες. Πόσες απάτες γίνανε, πόσες φορές είπε κλάδι και πόσες φορές έτσι παραποιήθηκε η αστυνομική ταυτότητα. Με συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα σε βάθος 30 ετίας. Με συγκεκριμένα στοιχεία. Αν μας πείσουν ότι χρειάζεται καινούργια ταυτότητα, εκεί να το δούμε. Αν έχει κάποιο στοιχείο ιδιάζονται πάνω, πώς θα έχουν τα προνομίσματα που δεν αντιγράφονται εύκολα. Όμως, τσιπάκια, νομεράκια, πραγματάκια που φυλακίσουν την ελευθερία, όχι. Βάσει δεδομένων χρειάζεται, βεβαίως. Κάθε υπηρεσία να έχει τη δικά της αυτόνομη, μη διασυνδεδεμένη βάση δεδομένων. Όχι στις διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων. Και πολύ περισσότερο διασυνδεδεμένες είναι αυτές που μπορούν να μιλήσουν η μία με την άλλη και να εισφέρει καθεμία τις πληροφορίες που γνωρίζει ένα πρόσωπο και έτσι να χτιστεί το προφίλ, το καθολικό προφίλ του ανθρώπου. Ενέργειες. Λοιπόν, σας περιγράφουμε την κατάσταση που υπάρχει. Στην Αθήνα, μέσω της πρωτοβουλίας εκκλησιών ορθόδοξης συνείδησης, φτιάξαμε έτσι μια δράση, χρησιμοποιούμε σε κάποια κείμενα του 140-40. Συλλέγουμε υπογραφές. Το 65.000 έχει γίνει 70.000 υπογραφές και συνεχίζουμε. Αν μπορούμε να ασκήσουμε επίσης σε πολιτικό επίπεδο, πέρασε ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τουλάχιστον πέρασε κάρτα του πολίτη. Αυτό που κάνουμε εδώ, που προσπαθούμε με τον πατήρα Σένιο και άλλοι συμμετέχουν, να ενημερώνουμε τον κόσμο γιατί πιστεύουμε ενημερωμένος πολίτης θα αντιδράσει. Αυτός που δεν ξέρει, σου λέει τι με νοιάζει εμένα, μου έχω καθαρή ζωή. Δεν ξέρεις πώς θα τα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σου άνθρωπο. Είναι αφελές να λες ότι έχω καθαρή ζωή. Αφήστε που έχει και το στοιχείο του εγωισμού. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος και δεν φοβάμαι τίποτα, δεν είμαι σαν εσάς. Έτσι. Αν ενημερωθεί κάποιος, αντιδρά. Όπως τουλάχιστον το λιγότερο αντιδράσαν οι Άγγλοι, που δεν είχαν καν την πνευματική διάσταση. Έτσι, μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα φωνάζει. Και πήγε πίσω. Το αυτοκόλλητο που σας μοιράσαμε και κάποιες αφήσεις από την προσπάθεια των Άγγλων
ηλεκτρονικές ταυτότητες. Εάν δεν είσαι στη λίστα τους, δεν υπάρχεις, δεν υφίστασαι. Σταματήστε τη ευθεία να αρχίσουμε πιο περαστικά αποτυπώματα. Εδώ το κλασικό σύστημα No to ID. Το του εδώ παραφράζεται στο ταχόμικρο, όχι το 2. Σημαίνει όχι στις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Και το σύνδρομα στο The Database State. Σταματήστε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Το κράτος που συλλέγει πληροφορίες. Και η αφήσα που σας έλεγα πριν, είσαι ένοχος μέχρι να αποδειχθεί ότι είσαι αυτός. Γιατί οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν είναι αυτό με λάθος. Έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστώ. Κύριος Σαββαμόπουλος, δυστυχώς πρέπει να αναχωρήσει αμέσως. Ο κύριος Αδαμόπουλος πρέπει να αναχωρήσει αμέσως για τη Θεσσαλονίκη, γιατί με μια νυχτερινή πτήση φεύγει για την Αθήνα. Ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να παραμείνει για να ακούσει ερωτήματα ή τοποθετήσεις. Θα παραμείνει όμως ο πατήρ Αρσένιος εδώ και μπορείτε τα ερωτήματα ή να τα θέσετε υπόψη μου γραπτά, ή όσοι θέλετε να ομιλήσετε να μετακινηθείτε στην πρώτη σειρά καθισμάτων όπου υπάρχει ένα μικρόφωνο. Για να μην έχουμε αναστάτωση, όσοι θέλετε να ομιλήσετε να μετακινηθείτε τώρα και να καθίσετε κάπου εκεί κοντά στο μικρόφωνο, γνωρίζοντας ότι έγινε στη διάθεσή σας 2 λεπτά για να μην ακριβωρήσουν. Η απάντηση σας δίνεται απευθείας μετά το ερώτημα. Ο Σέλος,
Δεν ξέρω, πάτε, αν πρέπει να το μάζουμε. Προσωπικά, ας μην παρεξηγηθώ, δεν το μάζω. Ας μην παρεξηγηθώ. Πέρσι, λίγο πριν αποσυρθώ από την εκπαίδευση, χρειάστηκε να εκπαιδεύσω ένα τμήμα αλβανόπαιδων και θέλησαν κάποιοι συνάδελφοι να με αποβλέψουν από αυτό το έργο, τρομοκρατώντας με, μη το κάνεις, θα σε κουράσω. Δεν είναι ωραίοι άνθρωποι, μη το κάνεις, θα απογοητευτείς. Θα το τολμήσω, το τολμήσα και έφυγα πάρα πολύ ικανοποιημένη. Στα σχολιά, στα πανεπιστήμια, ευτυχώς μπήκε η διαφορετική εκπαίδευση. Μαθητές μου γίναν φοιτητές, τέλεσαν διαφορετική εκπαίδευση στις διακοπές τους και διαβλέπουν στη διαφορετική εκπαίδευση και κάνουν με Πακιστανούς, με Ινδούς και διαθέτουν και χαίρονται. Και στόχος τους είναι να πάνε στα βάθη της Αφρικής και χαίρονται. Εσείς έχετε πάρα πολλές επικοινωνίες με τέτοιους ανθρώπους και δεν φοβάστε την προσωπικοποίηση. Είμαι σίγουρη. Ναι, τέλειωσα. Και θέλω να πω ότι ας γίνει και η προσωπικοποίηση και ας μην φοβούμαστε ότι θα χάσουμε το στοιχείο του πολιτισμού μας εμείς σαν λαός και οι λαοί σαν λαοί. Αρκεί να αγαπάμε το στοιχείο μας, αρκεί να αγαπάμε την ιστορία μας, αρκεί να αγαπάμε τον πολιτισμό μας και να αγαπάμε τον κόσμο. Τελείωσε. Τοποθέτηση έκανε, δεν έκανε ερώτηση. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, τοποθέτηση κάνατε, εντάξει, και εγώ να σα κάνω μια τοποθέτηση, ή μάλλον εγώ την έκανα τοποθέτηση, αλλά πάνω σε αυτά που λέτε. Η εμπειρία δείχνει ότι όπου εφαρμόστηκε αυτό το μοντέλο της πολυεθνικής, πολυεθνικής και πολυεθνικής δομής των κοινωνιών, οδήγησε σε μεγάλα προβλήματα. Οδήγησε σε γετοποίησεις. Στο Παρίσι, παραδείγματος χάρη, πριν από 2-3 χρόνια είχαμε εξεγέρσεις. Στην Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας, έχει γετοποιηθεί από τους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μουσουλμάνοι κατά το θρήσκευμα. Τα στατιστικά δεδομένα λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι πολύ δύσκολα εντάσσονται σε ένα άλλο πολιτισμικό περιβάλλον. Βλέπετε δηλαδή στο Παρίσι αλγερινής καταγωγής πολίτες του Παρισιού εδώ και πολλά χρόνια. Γεννηθήκαν στο Παρίσι και όμως οι πολιτισμικές τους καταβολές και το θρήσκευμα του Ισλάμ τους εμποδίζει να ενσωματωθούν σε μια δημοκρατική κοινωνία. Το ίδιο φάνηκε και στην Αγγλία από τρομοκράτες οι οποίοι είναι μετανάστες μουσουλμάνοι και δικαίοι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον αγγλικό και πολιτισμό, την κουλτούρα κλπ. Και βλέπουν με μίσος, θα το πω, συνειδητά χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Ξέρω από τη Γερμανία παραδείγματος.
άνθρωποι που ζουν, ας πούμε, στο Βερολίνο, 30-40 χρόνια που γεννηθήκανε στο Βερολίνο, που καρφώνονται τέλος πάντων όλα εκεί τις κατακτήσεις του συστήματος ασφάλειας και μια δημοκρατικής κοινωνίας, και μιλούμε με τους Γερμανούς, με για τους Γερμανούς, με μια περιφάση και ένα μίσος, ας πούμε, που ονομάζουν ως τους γουρούνια και φέρνουνε το κρέας με ψυγή από την Τουρκία, γιατί θεωρούν ότι το κρέας των ζώων που σπάζονται στη Γερμανία δεν σπάζονται βάσει τους τον Ισλαμικό, τις Ισλαμικές διατάξεις περί καθαρότητας, που πρέπει να χρησιμοποιούν τα διάνομα χέρια για τα καθαρά ζώα και όλα για τα μη καθαρά. Θέλω να πω ότι η δική σας προσέγγιση, ας πούμε, είναι ο καλός πληθυσμός, πώς θα το πω. Δηλαδή, την παγκοσμιοποίηση μπορεί να τη δει κανείς, δεν είναι μία πανόλα, έτσι, αλλά δεν είναι και έτσι όπως πάνε να μας την παρουσιάζουν. Ο Πατρίτσιο και ο Ιησούς Χριστόδουλος σε ένα άρθρο του, γιατί είχε σχολιαστεί με αυτά τα θέματα, έλεγε ότι παρουσιάζουν στον Ταϊλανδό ότι θα ανέβει το βιωτικό του επίπεδο στο επίπεδο του Γερμανού, ενώ αυτό που βλέπουν είναι ότι κατεβαίνει του Γερμανού στο επίπεδο του Ταϊλανδού. Το βλέπουν και σήμερα. Δηλαδή βλέπουν για πρώτη φορά στα δεδομένα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να ξενιδεύονται οι Γερμανοί και να ψάχνουν να φεύγουν από την πατρίδα τους, οι οποίοι είναι Έλληνες, οι οποίοι φεύγουν και πάνω από γιατί δεν βρίσκουν στην πατρίδα τους. Θέλω να πω, τα πράγματα, κοιτάξτε, δεν είναι ασπρομάτωρο, δεν είναι το ένα στο ευαγγελικό και το άλλο δαιμονικό. Η παγκοσμιοποίηση, πώς λέγει ο Στέλιος Παπαθημελής, νομίζω ότι χρησιμοποιεί μια φράση που έχει την Ιγνάτη Ραμονή, δεν είναι, ας πούμε, ένα ατύχημα που οπωσδήποτε θα συμβεί. Εξαρτάται εμείς πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα πράγματα. Βεβαίως θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε και έχει γράψει και ο Μακαριόπουλος Αλβανίας για την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή την παγκοσμιοποίηση, εμείς προσεγγίζοντας την από πλευράς Ορθοδόξου, την βλέπουμε ως δυνατότητα μεταφοράς του μηνύματος της Ορθοδοξίας. Έτσι, τη βλέπουμε ως καθολικότητα, τη βλέπουμε ως παγκοσμιότητα. Άλλο η παγκοσμιότητα, άλλο κάτι το οποίο θα αναφύγει από τη βάση των τοπικών κοινωνιών. Το μεγάλο πρόβλημα με την παγκοσμιοποίηση, όπως προωθείται τα τελευταία 20 χρόνια μετά την κατάρρευση του πρακτικού σοσιαλισμού, είναι ότι είναι επιβαλλωμένη έξω δε για άλλο θέμα. Είναι δηλαδή όπως είναι το Μακρυγιάρης με το σταλιό. Δεν το επέλεξαν οι τοπικές κοινωνίες, τους επιβάλλεται και επιβάλλεται. Δεν μπορεί να επιβάλλεται. Είναι αν δεν υπάρξει κανείς άλλος που να προτίθεται να πάρει το μικρόφωνο, τότε θα σας αναδώσει το λόγο. Ναι, και επιβάλλεται για τους λόγους που σας ανέφερα. Εάν έχουμε πρόβλημα στο τέλος, μπορούμε να πούμε περισσότερα, αλλά νομίζω ότι ήδη είπαμε αρκετά για αυτό. Ευλογείτε και σας ευχαριστούμε για την ωραία συνέντευξη. Μία απλή ερώτηση γέροντα. Αυτά τα πρόβλημα είναι όντως έτσι και υπάρχουν και θα είναι όντως εγγραμμένα να γίνουν. Αλλά ο απλός λαός και η Εκκλησία θα μπορέσει αυτό. Έχουμε πρόβλημα με τα μικρόφωνα, δεν μπορούμε να ακούσουμε καλά. Αν θέλετε πιο σιγά, πιο καθαρά, για να σας να καταλάβω τι λέτε. Αυτά όλα τα έχουμε πει, σίγουρα θα γίνουν και γίνουν έτσι όπως τα έχουμε πει. Τώρα λέω, εάν η Εκκλησία θα μπορέσει να ελέγξει αυτά τις ταυτότητες αυτές και να μπει και επίσημα η Εκκλησία να μας πει στο λαό ότι ξεσηκωθείτε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αυτό εδώ θα το Ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι, παρακαλώ. Κοιτάξτε το ότι θα γίνουν κάποτε αυτά, θα γίνουν, αλλά το θέμα είναι ότι με βάση αυτό το δεδομένο δεν μπορούμε εμείς να είμαστε, ας πούμε, αδρανείς και μυρολάτρες. Αυτό το ακούω από το 86, που τότε ξεκίνησε ο νόμος, που δεν έγινε νόμος, για τον ΕΚΑΜ, ειδικός κωδικός αριθμός, ενιαίος κωδικός αριθμός μικρός, θυμάστε το 86. Ήδη από τότε λοιπόν λέγανε μερικοί ότι αυτό το επιχείρημα, το οποίο δεν το λέτε εσείς αποδεχόμενος, αλλά για να το αφαιρέσουμε. Λένε λοιπόν μερικοί ότι αφού θα γίνουν τώρα εμείς θα τα εμποδίσουμε. Βλέπετε όμως, επί 20
5 χρόνια το πράγμα παίρνει αναβολή. Το 86 αντιδράσαμε, μετετέθη. Το 90 τόσο, 92, ξαναήρθε, 97 με τις επόμενες έγινε. Μετά, περάσαμε 25 χρόνια. Λοιπόν, δίνει ο καλός Θεός αυτή την παράταση και πώς να πούμε, να φέρω παραδείγματα από την ιστορία. Τον πόλεμο των δεύτερων παγκόσμιων τον έκρινε η ελληνική αντίσταση στα αγγελά του Ρόπλου και η καθυστέρηση που είχαν για την ελληνική στην Κρήτη. Εάν τελειώνανε από εδώ νωρίτερα, θα πηγαίνανε νωρίτερα στην Ρωσία και θα είχαν κερδίσει τον πόλεμο. Τον χάσανε για ένα-δύο μήνες που καθυστερήσαν στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, το ότι κάτι καθυστερεί δεν είναι μικρή σημασία. Δηλαδή, πλήστε ο καλός Θεός, κάτι εμφανίζεται μετά, κάποιες ψυχές μετανοούν, γνωρίζουν, εμπιστεύονται και ούτω καθεξής. Συνεπώς, ναι μεν θα γίνει, δεν ξέρω το πότε θα γίνει. Θα έρθει ο Αντίχριστος, θα έρθει το σφράγισμα. Και λένε πολλοί ότι εμείς δεν φοβούμε, βεβαίως δεν φοβούμε, αλλά από την άλλη μεριά η ίδια η Γραφή λέει ότι πρέπει τα σημεία των καιρών να τα προσέχουν. Λέει υποκριτή ο ίδιος ο Κύριος, λέει βλέπετε τα σημεία στον ουρανό και λέει αύριο θα βρέξει, δεν ξέρω κατά τι άλλο καιρό. Τα σημεία των καιρών δεν πρέπει να τα βλέπουμε. Άρα λοιπόν από τον ίδιο τον Κύριό μας καθοδηγούμε να έχω αυτή την καλή ανησυχία. Από την άλλη μεριά βέβαια είναι νοσηρή η κατάσταση που λέει κανείς ένα έτσι, ένα μεγάλο φόβο, μια αγωνία, διότι αυτό δηλώνει ας πούμε μια απαιστία. Δηλαδή πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή της ισορροπίας, της καλής ανησυχίας του πνευματικού αγώνος, διότι τι πρέπει να μας οδηγεί η καλή ανησυχία. Εάν ξέρουμε ότι ο εχθρός που απέναντι ετοιμάζεται να επιτεθεί, δεν είναι η υγιή συμπεριφορά να αναφόμαστε εμείς στα καφενεία και να συζητούμε, η υγιή συμπεριφορά είναι να ετοιμαζόμαστε. Άρα λοιπόν θα πρέπει ως χριστιανοί να αυξήσουμε το πνευματικό μας αγώνα. Εάν κάνουμε άλλο προσοχή, τώρα να το αυξήσουμε. Να γίνουμε πιο συνειδητοί χριστιανοί και στο χρόνο να γίνουμε, το είπα εδώ και στην συνομιλία μου, να γίνουμε και πιο συνειδητοί και ενεργοί πολίτες. Δεν μπορούμε το μέλλον αυτού του τόπου να το επιχωρήσουμε σε κάποιο άλλο. Σε κάποιο άλλο, πώς θα το κάνουμε. Αυτός ο τόπος εμάς μας ανήκει. Έτσι. Και πρέπει να αναλάβουμε μόνο τις ευθύνες μας. Και έχει ο Θεός. Εγώ έχω στο μυαλό μου κάτι το οποίο είμαι ένας πολιτικός, το οποίο θα το μεταφέρω σε εκκλησιαστική γλώσσα. Ο πολιτικός ξένος, πριν από χρόνια έχει πει: κάνε αυτό που πρέπει και ας γίνει ό,τι θέλει. Κάνε αυτό που πρέπει και ας γίνει ό,τι θέλει. Αυτό λοιπόν μεταφραζόμενο σε εκκλησιαστική ορολογία θα το έλεγα: κάνε αυτό που σου υπαγορεύει η συνέντησή σου και έχει ο Θεός. Καταλάβατε. Λοιπόν, τώρα, εάν είδαμε από το 86 και ορίστε το μέλλον και όλα αυτά τα κύκλα, θα περάσουν ήδη θα ήταν εκεί. Αντιδράσαμε και αντιδρούμε και δεν είναι αυτή η αντίδραση κάτι παρατηρητικό, αλλά είναι κάτι το θετικό, διότι πάμε να φοβάμαι αυτό το καλό, αυτό το παράδοσο πολιτισμό και όλα τα άλλα που είπαμε, γιατί αγαπάμε τον άνθρωπο. Έτσι. Λοιπόν, η κοινωνία την οποία ετοιμάζουν αυτή μια τάξη πραγμάτων είναι μια κοινωνία αμάθρωπη. Είναι μία, πώς να πούμε, που λένε και για τα οικονομικά και για τα εργασιακά, ένας εργασιακός μεσαίος. Θέλουμε κάτι τέτοιο. Γιατί. Βλέπετε, ας πούμε, εδώ και ένα χρόνο με τον Δούλο που δεν ξέρω πόσο ανέβηκε η κατανάλωση ψυχοφαρμάκων. Οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους, είναι τόσο πιεσμένοι, πίεση, και στο τέλος όλο θα κρατάει. Τι άλλο ρωτήσατε, δεν θυμώ. Η Εκκλησία, ναι, αυτό επίσης είπατε για τη διοικούσα Εκκλησία, εννοεί και εννοείται προφανώ την Ιερά Σύνοδο, διότι η Εκκλησία είμαστε όλοι έτσι. Οι βαπτισμένοι, οι ενωμένοι, τέλο πάντων, που φιλότιμο όσο μπορεί ο καθένα αγωνίζεται, αλλά περιμένουμε οπωσδήποτε από την Ιερά Σύνοδο να σα θυμίσω ότι η Σύνοδο το 97 και το 98 ένωνε δύο έχουν εξάλλου και δύο συνολικέ ηλικίε, με τι οποίε λέγει ο Γερίς δεν θα πάρω πληρονομικές ταυτότητες εάν έχουν τον ισότιμο αριθμό 666, αλλά σαν πρώτος θήκη και τονίσει για το θέμα της ελευθερίας του ανθρωπίνου προσώπου. Άρα λοιπόν αυτά τα κείμενα του 97 και του 98 υπάρχουν και ισχύουν και σήμερα. Βεβαίως και σήμερα περιμένουμε αυτά να επαναληφθούν έτσι, να ισχύουν όπως εκείνα. Δηλαδή αυτή είναι μια απάντηση που λέμε ότι
Ξέρω να το πείσω, γιατί η πρώτη γενική εξή τη Εκκλησία, να θυμίσω ότι από τον ομόφωνο του Παπαδίτη, οι 30 περίπου έχουν τοποθετηθεί δημοσίω σε δοκιμέ τη Κάρτα του Πολέμου. Άλλο που το έδωσε με την Εκκλησία, και άλλο που το έδωσε. Οπότε σε όλη τη σήμερα έχει τοποθετηθεί αρνητικά. Και οπωσδήποτε οι υπόλοιποι 50 που δεν έχουν τοποθετηθεί, δεν σημαίνει ότι είναι κάποιο Κάρτα του Πολέμου. Σήμερα στο Λέντε, δεν θεωρώ ότι είναι παρέλαση των ομοφωνικών. Κατά
σε σχόλιο άντρες, τον ενοποιητό γάμο, τον σωτοσυντικό γάμο, που είναι αυτό και ένα παιδάκι εδώ τα λέμε. Αυτό πριν από 20 χρόνια δεν καταστρέφει. Πριν από 10, τώρα πάει να γίνει. Λοιπόν, καθώ περνάει ο χρόνο, μειώνονται τα αναπλαστικά μα, μειώνονται οι αντιστάσει μα. Αυτό είναι, πώ να το πω, μία. Δεν θα πω μια πνευματική νομοθέτηση, γιατί είπα να μην τα νομοθέτη, γιατί θα ξέρω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, αλλά είναι πώ να το πω, πώ να το πει, στο κατώ τη σκάλα υπάρχουν κι άλλα σκαλοπάτια. Πώ το πω, όπω είναι το μυστήριο πλέον τη ευσεβία, είναι το μυστήριο τη ανομία. Βλέπουμε ότι ο προϊόντο του χρόνου αυξάνει η ανομία, η απαρτία, η αποστασία, η αρέσει, η διαστροφή, πώ το πω, όλα αυτά αυξάνουν. Μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο, δεν ξέρω πού θα είναι αυτό το τέρμα. Λοιπόν, πάντω τελικά εκεί δεν είναι υποκλειστικό και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Το ένα είναι όπω και ακριβώ είναι αυτό που σα είπα. Το δεύτερο είναι ότι έχει μεγάλη διαφορά. Τότε, το 2000, με τα 3 εκατομμύρια υπογραφών, είχε πει μπροστά η σύνοδο του Αρχιεπίσκοπου. Θυμάμαι εκεί στα μετέωρα, το Σεπτέμβριο του 2000, πανηγυρικά μπροστά στι κάμπε ο πρώτο που είπε. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι τώρα η Αλίδα με μια επίσημη έτσι από την πλευρά τη συνόδου προβολή αυτού του θέματος και της αντιθέσεως μας, έτσι, θα είναι τον άλλο νούμερο. Ένα τρίτο επίσης, νομίζω το εξής, ήταν εύκολο τότε να λες ότι υπογράφω για να γίνει υποψήφισμα. Δεν είχε κόστος. Υπογράφω για να υποψήφισμα. Ωραία. Τώρα όμως ο άλλος σκέφτεται, σου λέει εγώ υπογράφω και δεν θα πάρω κάρτα. Αυτό όμως έχει συνέπειες με τα πόσα φορά σου να ζήσω, γιατί να μην κάρτα θα είναι προκλητική, πώς θα φορώ να παίρνω το μισθό μου, πώς θα φορώ να παίρνω τα φάρμακα μου, το. Είναι πολύ διαφορετικό, καταλάβατε. Το να υπογράψει γιατί να γίνει υποψήφισμα δεν είχε κόστος. Βέβαια ήταν πάλι μια ομολογία ενός χρονίματος ενός ήδη και ήταν σπουδαίο. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Αυτό το τωρινό έχει μεγαλύτερο κόστο. Άλλο το σκέφτεται περισσότερο. Δεν βλέπω από την άλλη μεριά και την διοίκηση τη εκκλησία να τραβάει μπροστά. Το τι είχαμε σε επίπεδο ιερών νόμων, των πόλεων, στι εμπορίε, πάντω υπήρχαν τα έντυπα. Τώρα εδώ είναι μια προσπάθεια την οποία κάποιοι άνθρωποι έχουν εθνότητα κάνουν και γι' αυτό νομίζω. Αυτά με αυτά νομίζω είναι αίτια. Το αποτελέσματο αυτού που έχουμε. Ακούτε, ποια είναι η θέση σας για το ΆΜΚΑ, το όχι πρέπει να είναι μόνο για την κάρτα του πολίτη ή για τις επιμέρους κάρτες, και μια υποθετική ερώτηση, αν η εκκλησία, η επίσημη εκκλησία, πάρει τη θέση ότι να ακολουθήσουν τη συζήτησή μας, πιστεύετε ότι τότε πρέπει να υπάρχει μια πνευματική συνέχεια μεταξύ πιστού και εκκλησίας. Κοιτάξτε, ο ΆΜΚΑ, να ξεκινήσω από το πρώτο, ο ΆΜΚΑ με την μορφή που έχει τώρα είναι ακίνδυνος εκ πρώτης όψης. Δηλαδή είναι ένα νούμερο το οποίο σου το γράφει και στο χέρι και το γράψεις ο ίδιος πάνω στο διάβιο υγείας σου. Βέβαια, ο νεράκι και ο νεράκι είναι ένα, ας πούμε, ένα στοιχείο της ταχυτικής της νέας τάξης του πραγμάτων. Προωθεί κάτι σε πολλά επίπεδα. Θυμάμαι γιατί πριν από 10 χρόνια είχα στενή σε κάποιους ασφαλισμένους κάρτες, πώς είναι οι πιστοτικές, τι είναι κάρτες, που είχαν ανάγκριφα το όνομά τους, τα στοιχεία τους, ότι αυτή θα ήταν η κάρτα με τον ΆΜΚΑ. Αυτό μετά ατόνισε, δηλαδή δεν πήγαν οι σώμας προς ασφαλισμούς, πήγαν σε τελικό συμβερικό ταμείο, το βάλαμε στην άκρη. Τώρα σου λέει ότι αυτός είναι ο αριθμός που γράψει τον μόνο σου στο διάριό σου, οπότε θα σε πάρει αυτό. Το κρίσιμο είναι, εάν αυτός ο αριθμός θα μπορούσε ο οποίος τίποτα άλλος αριθμός να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός που θα ανοίγει, θα ξεχνάει όλα αυτά τα αρχεία, δηλαδή ο μοναδικός αριθμός που θα συνοδεύει τον άνθρωπο από την γέννηση μέχρι το θάνατό του.
λέμε όχι στον Άμκα τότε, επειδή ακριβώς είναι το κλειδί της κάρτας του πολίτη, καταλάβατε. Το άλλο που μου ρωτήσατε για την Γιάννη Σύνοδο στη συνείδηση των πιστών, αυτό νομίζω ότι δεν είναι μια καλή λύση, διότι οι ποιμένες πρέπει να προηγούνται και να δείχνουν τον δρόμο. Το να πεις ότι με τα συνείδηση πράξατε, βεβαίως θα υπήρχε και ένα χειρότερο, να πει ότι δεν είναι τίποτε πάρα. Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να το πει η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι ότι θα έρθει σε αντίθεση με αυτά τα οποία έχει πει 57 και 58. Καταλάβατε. Εξάλλου, όπως σας είπα και τους 50 που δεν έχουν μιλήσει, δεν νομίζω ότι κανείς είναι πεπιθήσεως υπέρ της κάρτας. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι δεν είναι τίποτε, είναι καλό πάρτατο. Το να πούν το αφήνουμε στη συνείδηση του καθενός, θα δημιουργηθεί κάποια σύγχυση, διότι άλλος το οποίο εγώ νομίζω ότι έτσι, άλλος το νομίζω αλλιώς. Όμως, κοιτάξτε, έχουμε κάποια καθοδηγητικά κείμενα. Έχουμε πρώτα πρώτα τις δύο συνολικές εγκυκλίες που ενδημόνευσαν, το 17 και το 18. Μετά έχουμε, βλέπετε, η Σύνοδο δεν πήρε ακόμη νέα σαφή θέση, αν και επαναλαμβάνω τη Σύνοδο, οι δύο εγκύκλοι του 17 και του 18, όμως έχουμε το Άγιο Λόρος, το οποίο βγήκε πριν από ένα μήνα και μίλησε, και είπε όχι. Άρα και ο κόσμος, ο ευσεβής λαός, να πω χωρίς να υποτιμώ το σύνολο, έτσι, ο ευσεβής λαός μας θα έδινε περισσότερη βαρύτητα στο ότι αυτό το είπε το Άγιο Λόρος, το είπε ας πούμε ο Ιεροπαίσιος ή ο Ιεροπορφύριος, και όχι αυτό τι είπε η σύνολος. Αυτό που λέω δεν έχει την έννοια της υποτιμήσεως με αδερνός θεσμικού οργάνου, έτσι, αλλά λέω ότι η Ευωνόμενη μπορεί περισσότερο, ας πούμε, η αγιότητα και το οποίο παρά να μην παρεξηγηθώ σε αυτό το λέω. Άρα λοιπόν υπάρχουν τα, πώς θα το πω, ο πολιτικός αστέρας που λέει πού θα πάμε. Το αφήνω στη συνείδησή μου, ωραία. Εγώ ακολουθώ αυτό που είναι το Άγιο Λόγος. Ακολουθώ αυτό που εσείς οι ίδιοι μας είπατε το 1958 και επενέσατε τότε την καλή μας ανησυχία. Και εκτός από αγαπητέ μου, εκτός από χριστιανός ο κόσμος, ο Σιμή και ελεύθερος έγινος πολίτης. Το Ινστιτούτο Καταναλωτού, ας πούμε, καταναλωτή, όπως θέλετε πείτε το, ήδη εδώ και δύο δευτερόλεπτα έχουν μια πολύ τσεκουράτη ανακοίνωση. Καταλήγει λέγοντας ότι, το λέω στο περίπου μερικά χρόνια, ο ελληνικός λαός μπορεί να αντέχεται τη φτώχεια που έχετε επιβάλει, αλλά δεν θα ανεχθεί να τον πιέσετε σε μια ηλεκτρονική φυλακή, κάπως έτσι το λένε. Άρα λοιπόν εγώ, εάν η Ιερά Σύνοδος του αφήσει στη συνείδηση του καθενός, λέω Άγιοι Συνοδικοί, εγώ κάνω υπακούει σε αυτά που μας είπε το 1958, κάνω υπακούει σε αυτά που με προτρέπει το Άγιο Λόρος και επειδή εκτός από ορθόδοξος είναι και έλεγχος πολίτης ελεύθερος, με όλα αυτά που έχω δει, που έχω ακούσει, που έχω διαβάσει, με τους κινδύνους που επικοινωνούνται για την προσωπική μου ελευθερία και ευθυγεία, λέγω να μην πάρω αυτή την κάρτα του πολίτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει η σύνοδος και να σου πει γιατί δεν την παίρνει. Ίσα ίσα που θα σε επενέσει κιόλα. Δεν αναφερθήκατε επαρκώς στο
της Φραγίδα, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο γέρο Παϊσίος, ότι παίρνοντας την κάρτα του πολίτη, αποδέχεσαι τη σφραγίδα του διαβόλου και αποποιήσε το σφράγισμα, το άγιο σφράγισμα που πήρες κατά το άγιο βάπτισμα. Θα ήθελα να δίνατε μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτή τη διάσταση του δυσόδημου που αναφερθήκατε δικά και όχι στην κυρίως ομιλία σας, του δυσόδημου αριθμού 666, διότι το ανακοίνωσε αυτό η Ιερά Σύνοδος και νομίζω ότι εμάς τους θρησκευτούς ορθόδοξους χριστιανούς πιστούς, νομίζω ότι αυτό θα είχε πολύ μεγάλη βαρύτητα, πέρα βέβαια από την κατάρρευση της ελευθερίας και του αυτεξουσίου του Θεός με του αυτού δώρου, όπως χαρακτηριστικά αναφερθήκατε. Το ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, γιατί πρέπει να κάνουμε κάποια, πώς το πω, κάποιες λεπτές διαθέσεις. Ο Αγκαριστός Γερό Παΐσιος έχει πει ότι, και αυτό είναι πάντα στην ρωμανική και στην προηγούμενη ερώτηση, γιατί είναι σαν τις κάρτες, που είναι πρόσωπο από τα πολύ πολύ κοντινά του Γέροντος Παϊσίου, ότι πριν από 25 χρόνια που είχε πει ο Γέροντος ο Παϊσίος, κοίταξε λέει, δίνω δύο φορές κάρτες, πιστοτικές κλπ. Αυτές καλύτερα οι χριστιανοί να μην τις παίρνουν, αλλά και αν κάποιοι τις παίρνουν δεν είναι προς θάνατο. Αλλά όταν θα έρθει μια κάρτα στην οποία θα σωματοδοτώνται σε κάρτες, εκείνη να μην την πάρει. Είχε πει ο Χριστός Γέροντας πριν από 25 χρόνια. Γι' αυτό το έχω από πρόσωπο πολύ πολύ κοντινό του Γέροντα. Άρα λοιπόν, αυτό είναι μια απάντηση στην ρωμαντική και στο προηγούμενο. Δηλαδή οι υπόλοιπες κάρτες είναι για εξοικείωση. Καταλάβατε, πιστοτικές, σούπερ μάρκετ και από εδώ και από εκεί εξοικειώνεται κανείς. Όπως έλεγε πάλι ο Γέροντας, ότι η ταυτότητα, εάν πάρουμε την ταυτότητα, είναι λέει πτώση. Είναι πτώση. Δεν είναι όπως άρνηση Χριστού και σφράγει το μακάρι. Δηλαδή, πρέπει στα θέματα έτσι τα δογματικά, ως το πώς πρέπει να είστε ακριβείς. Βλέπετε μία ένα ύψο, ας πούμε, άλλο το ούσιο, άλλο το όδιο στο τέλος. Δεν μπορούμε να πούμε, εγώ έτσι έχω καταλάβει, δεν μπορούμε να πούμε και δεν πρέπει να πούμε ότι το να πάρει κανείς την κάρτα του πολίτη με την ελληνική ταυτότητα, το ίδιο είναι, ότι είναι, ας πούμε, χάρα μου, σπράγισμα, άρεμα συγχωριστού κλπ. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Όμως, κατά τα αναλυθέντα υποδηγέρω μας του Ιησίου, είναι τόσο. Δηλαδή, δεν είναι. Η Εκκλησία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μην πάρετε, ούτε θα εκτελέσει αυτούς που θα πάρουν. Θα είναι μία πτώση. Έτσι έχει πει και έτσι γράψει ο Γιάννης, αυτά ξέρω εγώ. Πέρα από την πτώση είναι που έχει μέσα και ένα πακετάκι μαστί. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πτώση είναι και τότε έκανα λίγο ένα ψεματάκι. Νομίζετε ότι θα το βάλουμε στο ίδιο τσουβάρι, με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, αλλά ο Γιάννη Παϊσιός θα έγραψε ιδιοχείρως αυτά τα θέματα και εσείς βέβαια τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Γιατί όμως διστάζετε να τα αναφέρετε. Εγώ πραγματικά θα δείτε να μπορεί. Διστάζω ή όχι, νομίζω φαίνεται από αυτά που λέω και από αυτά που με την κάρτα μας το κάνουμε, αλλά πώς να σας πω τώρα, έτσι έχω καταλάβει και έχω καταλήξει. Δεν μπορώ εγώ να πω. Νομίζω ότι είναι λάθος να πει κανείς ότι το να πάρει κανείς την κάρτα του πολίτη είναι χάρα που μας πάει και μας το καθεξής. Λέει ο Ιεροπαϊσιός ότι είναι μπροστά διαρκά. Θα αρχίζουν να λένε ότι θα θύγανε κάρτες, θα πήγανε, παραποιηθήκανε κλπ. Και μετά σου λέει δεν είναι ασφαλές αυτό το σύστημα. Το ασφαλές σύστημα είναι το επιτέξιμο βιοτσιμάκι στο χέρι και στο μέλλον. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο, αλλά προσπαθούμε να αντισταθούμε για να μην φτάσουμε σε αυτό το στάδιο. Δεν είναι λοιπόν το ίδιο. Με αυτά που λέω, δεν, πώς να πω, δεν
πιστεύω αυτό που προωθείτε τώρα. Δεν λέω πάρτε το προς Θεού, αλλά δεν λέω ότι είναι το χάρημα σπάγγιμα, άγιος ή το καθεξής. Το διατάφτα, το διατάφτα είναι σαφές. Αυτά νομίζω που είπαμε, το διατάφτα. Παίρνουμε ή δεν παίρνουμε. Εμείς λέμε δεν παίρνουμε. Δεν παίρνουμε, αλλά από την άλλη μεριά δεν λέμε ότι αυτό είναι το χάρημα του Αντιχρίστου. Είναι ένα προστάδιο. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι. Ευχαριστώ σας. Και συγχωρέστε με τώρα, ο χρόνος δεν είναι πολύ, αλλά θα πω και κάτι ακόμα. Ως απάντηση θα μιλήσει, ως απάντηση στην αγαπητή κυρία. Είναι πολύ βολικό για τα ΜΜΕ για τους κυβερνώντες, εμείς να μιλάμε μόνο για το 666. Διότι μας παρουσιάζουν ως τους γραφικούς, πολεμικούς, πολεμολογίτες κλπ. Το έχω διαπιστώσει και εγώ ήδη από την Ιταλία, τότε που τρέχαμε και φωνάσαμε για τις συμφωνίες. Έχει σοβαροί άνθρωποι και επίσκοποι. Ξεκινούσες να τους λες για το θέμα και σου λέω ποιο είναι γι' αυτό που φωνάζει, που φωνάζουν οι πολεμολογίτες και αναφέρανε και το όνομα κάποιου άλλου κληρικού. Δεν χρειάζεται να το πω τώρα. Δεν είναι εδώ της περιοχής μας, είναι από την Στερεά Ελλάδα. Γι' αυτό φωνάζει και οι παλαιομολογίτες και ο Πατήρ Τάδε. Το θέμα λοιπόν προσπαθούν. Είναι πιο επικίνδυνο να σε γελιοποιούν παρά να σε πολεμούν. Προσπαθούν αυτοί να το γελιοποιήσουν. Είναι κάποιοι γραφικοί παλαιομολογίτες που είναι κολλημένοι με το 666. Και τους χριστιανούς είναι σαφές. Εμείς λέμε ότι αν υπάρχει και ο δυσόνιμος αριθμός, ακόμη χειρότερα. Εκατό χιλιάδες φορές παραπάνω να μην το πάρουμε, αλλά τη στιγμή που έρχεται η κυβέρνηση που λέει δεν θα έχει. Πρώτον, αυτή η διαπίστωση δεν έχει καμία αξία. Που μου λέει δεν θα έχει. Και δεύτερον, μπορεί σήμερα να μην έχει. Και αύριο, επειδή το τσιμπάκι θα είναι επαναπρογραμματιζόμενο, να πει αύριο είναι θεύριο. Και να πω και κάτι το οποίο βάλαμε στο περιοδικό καταδίκη, μια ωραία για μένα τοποθέτηση του πατρός Νίκολος, ο Αγιοδόρος. Λέει ότι ποιος σου είπε, λέει, ότι αν η κάρτα δεν έχει 666 πρέπει να την πάρεις. Προσέξτε. Ποιος σου είπε ότι αν δεν έχει πρέπει να την πάρεις. Δηλαδή μας λέει δεν έχει. Και εμείς λέμε εντάξει, παίρνουμε. Όχι. Είτε έχει είτε δεν έχει, δεν την παίρνουμε. Εάν έχει, ονομάμα μου. Εάν δεν έχει όμως, το οποίο μπορεί να πάσα στη μοναδή. Μα ήδη λέγανε και ο αντιπρόεδρος, ο Περινός, ο Πάντρος και άλλοι ότι έχει, τα λέγανε που είναι αυτά. Και ξέρουμε για την καθημερινότητα ότι αυτό που λένε σήμερα δεν αύριο είναι, αυτό που λένε όχι σήμερα είναι αύριο είναι. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο πατήρ Νίκον, τι είδους χριστιανός είσαι εσύ που αδιαφορείς για τον άλλον, γιατί για μας τους χριστιανούς το 666 είναι δυσόνιμος αριθμός, ο αριθμός του Αντιχρίστου. Για τον μουσουλμάνο, βουδιστή, βουδιστή, αυτό δεν είναι τίποτε. Άρα λοιπόν μπορώ να πω εγώ στον μουσουλμάνο πάρτο, στον αντιχριστή πάρτο, στον βουδιστή πάρτο, δεν είναι άνθρωπος και αυτός. Δεν. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν. Ό,τι είναι κακό για μας λοιπόν είναι και για τους άλλους. Δεν πρέπει να το περιορίσουμε το θέμα στο 666. Δηλαδή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και από μερικούς παρεξηγούμενα είναι ότι το θέμα προσπαθούμε λίγο να το ανοίξουμε. Δηλαδή να μας ακούσουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Εάν περιοριζόμαστε μόνο στο 666. Ότι δεν γίνεται πλέον τράφικ εμπόριο ανθρώπων και εργάμων ανθρώπων.
Μετά, υπάρχει ο έντυπος ο απόλυτος της παραδοσιακών στοιχείων, όλες τις διακρίσεις των χρημάτων, των υπονομάτων, τα πάντα. Δεν μπορεί πλέον κανένα να κλέψει και να κάνει αυτά που γίνονται και λέμε ότι έχουν 30 δισεκατομμύρια παρά φοροδιαφυγή και παρά εμπόριο. Παρά... Αυτή είναι μια διαστήση των αναβαλωμάτων. Δηλαδή, μήπως το όφελος από τη λήψη της κάρτας είναι μεγαλύτερο από τα κάποια κακά που μπορεί κάποιο διασταυρώνει μια άλλη αυτή τη μέρα και να κάνει για παγκόσμια δυτικά πιστεύω αν αυτό μπορεί να γίνει. Τα ωφέλη όμως μήπως είναι μετά. Ένας από όλα αυτό. Επειδή βλέπω το εξαφή και το μονή, μόνο θα διαβάσω το ερώτημα που μου έστειλε μια εμπειρία και τελειώνω. Ας σας πω δώσω όμως εγώ μια απάντηση. Υπάρχει ένα αξίωμα στην πληροφορική που λέει ότι κάθε ατύχημα που είναι δυνατόν να συμβεί θα συμβεί και τα 4 καθηγητές του Πανεπιστημίου θα στρέψει ο πατήρ Γιώργιος Αναγνωστόπουλος. Δηλαδή, εσείς τώρα αυτά που είπατε, τα είπατε με τον καλό λογισμό. Ότι θα παραταχθεί το εμπόριο, το παρεμπόριο, το προδιαδίκη κλπ. Είδατε όμως τις διαστάσεις που έδωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος τώρα. Δηλαδή, μέχρι τώρα, για να γίνει μια παρανομία στο σύστημα υγείας, χρειαζόταν δύο, τον ασφαλισμένο και τον γιατρό. Και να σου γράψει μια σωματική την οποία δεν θα την έκανε. Θα πρέπει να συνεργαστεί και να ασφαλισμένο τον γιατρό. Ενώ τώρα θα μπορούσε μόνο στον γιατρό να γράψει ότι εγώ έκανα μια σωματική την οποία δεν έκανα. Άρα λοιπόν το πράγμα είναι αντίστροφο. Καταλάβετε, ανοίγουν νέες πόρτες και συνήθως το έγκλημα να έχει την αστυνομία τρέχει με ρυθμούς πιο ταχύς από ό,τι η καταστολή του εγκλήματος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στο ηλεκτρονικό έγκλημα και στην πληροφορική. Για το εμπόριο οργάνο που είπατε, τι να παταχθεί το εμπόριο, έρχεται τώρα η κυβέρνηση με τον κύριο Λοπέρδο του Υπουργού Υγείας και πάει να νομοθετήσει. Και παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν, τις μεγάλες και από τον ίδιο τον ελληνικό οργανισμό μεταμοσχεύσεων, λοιπόν, υπάρχει αντίδραση από όλους τους ανθρώπους που περιμένουν για ουδεχώς, από όλους που μην νομοθετήσετε την εικαζόμενη συνένεση. Τι θα πει εικαζόμενη συνένεση. Εγώ επειδή δεν έχω δηλώσει ότι δεν θέλω να είμαι δωρητής, θεωρούμε ότι είμαι, ποιος είναι εικαζόμενο. Λοιπόν, όλοι λένε μην καθιερώσετε την εικαζόμενη, η κυβέρνηση προχωρεί να μην καθιερώσει. Λοιπόν, εκεί είναι που θα φουντώσει το εμπόριο οργάνο. Ποιο εμπόριο θα παταχθεί, ποια κάρτα. Λοιπόν, αλλά για να κλείσω, αυτό που είπατε ότι μήπως τα ωφέλη είναι μεγαλύτερα, ποια ωφέλη είναι μεγαλύτερα, αγαπητέ μου, να σας δώσω να πούμε όταν σας τα δώσουμε χρυσά. Το ότι σας δίνουν σε ένα ηλεκτρονικό κουρουβί, το ότι από πρόσωπο κατ' εικόνα θέλουν σας μεταβάλλουν, ας πούμε σε ένα πώς να το πω, δηλαδή σε ένα άτομο, σε ένα κομμάτι αυτής της ανθρωπομάζας του ζευγαριού κομματιού που προσπαθούν να δημιουργήσουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε, η μεγαλύτερη ζημιά. Τι να τα κάνω τα άλλα, δηλαδή, σε τόσο μόνο χρυσά του κόσμου. Ποιο χρυσά του κόσμου εδώ πέρα, βλέπετε τι γίνεται τώρα. 50% μήνων διωθούν τις συντάξεις των κληρικών. Περικοπές, μισθών, επιδομάτων, συντάξεων. Λοιπόν, όλα γίνονται, λιμάνια, γίνονται τα πάντα. Εδώ δεν έχουμε καταλάβει κάτι, ότι αυτή η νέα δίκη παραγόντου τύπου παγκοσμιοποίηση και η κυρία που μίλησε πρώτη είχε τους καλούς λογισμούς για την παγκοσμιοποίηση, βέβαια θα μπορούσε να γίνει μια χριστιανική παγκοσμιοποίηση. Αλλά αυτή που προωθείται τώρα είναι χωρίς Χριστό και εναντίον του Χριστού. Και οι άνθρωποι είναι αντίστακτοι. Είναι αντίστακτοι. Όχι μόνο απέναντι στους αντιπάλους, αλλά και απέναντι στους δικούς τους, τους ανθρώπους, που για κάποιο λόγο δεν τους ήταν πλέον χρήσιμοι, δεν τους προσκάνουν. Λοιπόν, είναι αμήλυτοι και είναι αντίστοιχοι. Και πάνε να κάνουν μια παγκόσμια δικτατορία και με την παγκόσμια παρακολούθηση και με τη διατροφή και με όλα τα άλλα που λέγαμε, ας πούμε, και να μην τα επαναλαμβάνω. Άρα λοιπόν, ποιο θα είναι ο μεγαλύτερο όφελος. Η μεγαλύτερη απείρως, μεγαλύτερη συνήθεια είναι αυτό το οποίο πάνε από ανθρώπους ελεύθερους να μεταβάλλουμε σε τρόπο καλώς στο Άγιο Μόνος
να πούμε τώρα, δηλαδή αυτά τα ξέρετε καλύτερα εσείς που έχετε οικογένειες και έχετε παιδιά και δείτε τον καθημερινό αγώνα της αγωγής. Η ερώτηση είναι πολύ σημαντική και τώρα τι απάντηση να δώσω. Η απάντηση είναι ο καθημερινός αγώνας που ερχόταν τα δάκρυα την προσευχή και μακάρι να φωτίζει ο Θεός τα παιδιά, να φωτίζει και τους γονείς και βάζει περιπτώσεις πώς έλεγε και ο Γεροπορφύριος και ο Γεροπαΐσιος. Λοιπόν, περισσότερο να μάθουμε να μιλούμε στον Χριστό για τα παιδιά και όχι στα παιδιά για τον Χριστό. Πολλές φορές λέμε λόγια, 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 αλλά δεν έχουμε το παράδειγμα. Εάν έχουμε το παράδειγμα, εάν έχουμε την προσευχή, εάν, εάν, εάν. Και πάλι βέβαια είναι ο παραγωγή, ο άγνωστος το σκι, που είναι η ανθρώπινη ελευθερία. Οι γονείς μπορεί να είναι άγιοι και παράδειγμα να έχουν και τα πάντα να έχουν και το παιδί ως ελεύθερο πρόσωπο να ακολουθεί το δικό του δρόμο ο οποίος είναι ο δίκτυος. Που αλλά κυρίως το παράδειγμα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και αποστασία. Άρα λοιπόν τι να πούμε τώρα, χρειάζεται αγώνας και να φωτίζει ο Θεός και να μας ενισχύει. Επιπτώσεις στα παιδιά μας που έχουν μια εργασία και δεν ξέρουν αν θα την χάσουν ή όχι, αν δεν δεχτούν την κάρτα. Τι γνωρίζετε γι' αυτό? Κοιτάξτε, το όλο το θέμα τώρα για να σε αυτό είναι αν δεν είναι κάρτα προαιρετική ή υποκριτική. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, η τακτική των κυβερνώντων είναι ευέλικτη, προσαρμόζεται ανάλογα με τις αντιδράσεις και τροποποιείται. Είδαν ότι αντιδρούν πολύ στην κάρτα του πολίτη και κάναν αυτό με την ηλεκτρονική διεκδικήση. Πρώτα που επέρασαν την ηλεκτρονική, την κάρτα την έφτασαν και μετά. Κάνουν τη μέθοδο του Σαλαμίνου. Εάν λοιπόν, επειδή σίγουρα οι αντιδράσεις θα είναι μεγαλύτερες, θα είναι κάρτα ξεκινήσει ως υποχρεωτική, είναι πολύ πιθανό να πούν και αυτό θα είναι μια παγίδα, ότι η κάρτα θα είναι προαιρετική. Οπότε έτσι, οι αντιδράσεις, ας πούμε, των πιο έτσι, μαχητικών, ζωηρών κλπ. Πηγαίνουν στην άκρη, αυτό είναι προαιρετικό. Αλλά να καταλάβουμε ένα πράγμα, για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, δεν μπορεί να λειτουργήσει στη βάση της προαιρετικότητας. Πρέπει να είναι υποχρεωτικό, όπως είπε και ο κ. Αδαμόπουλος. Εφόσον η κάρτα του πολίτη θα αντικαταστεί στην αστυνομική ταυτότητα, δεν μπορούμε να μιλάμε για προαιρετικό. Σε σταματάει σου λέει, κύριε, την ταυτότητά σου. Οπότε η ταυτότητα είναι υποχρεωτική. Μπορούν σε πρώτη βάση να γίνουν κάποιες υποχωρήσεις εκ μέρους των κυβερνώντων και να μην έχουν τις μεγάλες αντιδράσεις. Δηλαδή να πει, ναι, μένω σε θέλουν, μπορεί η ταυτοποίηση να γίνεται και με την παλιά την ταυτότητα. Ισχύει και η παλιά. Αλλά ο στόχος πάντα είναι όλοι να μπουν σε αυτό το σύστημα. Πώς αυτό τι λέει το Deutsche Bank. Κάντε το υποχρεωτικό. Στη βάση της προαιρετικότητας δεν προχωρεί το πράγμα με τα αποτελέσματα που θέλουν. Άρα λοιπόν εμείς δεν πρέπει να επικεντρώνουμε στο προαιρετικό. Δεν πρέπει δηλαδή αυτό να είναι, πώς θα το πω, βλέπετε και στις διαπραγματεύσεις για το όνομα, με τα σκόπια και από εδώ και από εκεί. Δεν βγάζεις το τελευταίο σου χαρτί πρώτο. Η προαιρετικότητα για μας θα είναι το τελευταίο σημείο υποχώρησης. Δεν θα είναι αυτό που θα επικεντρώσουμε, που θα ρίξουμε, το βάλουμε στη διαπραγμάτευση, θέλουμε το προαιρετικό. Όχι. Εμείς λέμε όχι και στο προαιρετικό. Σε κάθε περίπτωση λέμε όχι. Είτε είναι 666 είτε δεν είναι. Λοιπόν, εάν παρόλα αυτά το πράγμα ας πούμε προχωρήσει, εμείς συνιστούμε να μην πάρουμε. Αλλά θα προκύψουν προβλήματα. Φανταστείτε μέσα σε μια οικογένεια. Ξέρω εγώ, η γυναίκα να λέει θα πάρω, ο άντρας θα μην πάρω, τα παιδιά να πάρουν. Και αυτό θα το εκμεταλλευτεί μετά το σύστημα και αφού ήδη θα έχουν μπει αρκετοί ή πολλοί μέσα στο σύστημα, σε προαιρετική βάση μετά έρχεται και το κάνει υποχρεωτικό. Δείτε με την προκάρτα, κάνω να αποδείξω από την ορθόδοξη τώρα. Είχαν πει και έτσι το λένε ακόμα ότι θα είναι σε προαιρετική βάση. Αλλά μετά το έχει πει πάλι ο υπουργός ότι μετά λέει θα ενσωματωθούν στην κάρτα του πολίτη. Άρα λοιπόν σε κάποια φάση όλα αυτά η προοπτική είναι να γίνουν υποχρεωτικά. Εγώ θα ήθελα όμως να αυτό που θα αποκομίσουμε από εδώ να είναι ένα μήνυμα αισιοδοξία
Εμείς έχουμε τον Χριστό. Δική μας είναι η νίκη. Εμείς είμαστε ισχυροί. Και να ξεκινήσουμε με το δεδομένο ότι εμείς θα είμαστε πολλοί. Συνήθως λέμε, μα πόσοι θα είμαστε, όχι, θα είμαστε πολλοί. Δηλαδή από τα 9-10 εκατομμύρια των Ελλήνων να μείνουν τα αποκριθούν τα 8, τα 7, τα 6, τα 5, το 1 εκατομμύριο. Ξέρετε τι είναι ένα εκατομμύριο να αρνηθεί, να πάρει. Τι θα κάνει το κράτος, θα υποχωρήσει. Έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε και να είμαστε συνόδευτοι και αγωνιστικοί και να ενημερώσουμε. Πιστεύω ότι αν αυτά τα οποία ακούστηκαν σήμερα εδώ πέρα και έδειξε ο κ. Αγόπουλος, αν οι συνέλληνες εδώ και οι ελεύθεροι άνθρωποι, ας πούμε, τα γνωρίζαμε, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, ποιος θα πει, είναι δυνατόν κάποιος δηλαδή, να είναι εναντίον του εαυτού του, ο ίδιος δηλαδή μόνος του να πει ότι εγώ θέλω να πω σε μια φυλακή. Με τα σκοτεινά κέντρα
γνώμη μεταξύ τους και να δώσουν τη βασιλεία του στο Κυρίο, μέχρι όρου λάβουν την πραγματοποίηση οι λόγοι του Θεού. Εκφράζουμε λοιπόν την έντονη ανησυχία μας, όχι μόνο για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, που προωθεί ένα τόσο σημαντικό θέμα με μεγάλη βιασύνη και αδιαφορεί για τις πνευματικές του επιπτώσεις, αλλά κυρίως για τη στάση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι δυνατόν να μένει της Ιεράς Συνόδου μετά από τόσους μήνες να είναι σε θέση να μας δώσουν μια σαφή απάντηση στον λαό? Είναι δυνατόν να ακούνε στις αφαιρέντες διαβεβαιώσεις των εκπροσώπων της πολιτείας ότι δεν υπάρχει κινδύνος? Διαμαρτυρόμαστε για την εκκλησία που στάζει της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας και ενώνουμε τη φωνή μας με αυτή του μακαριστού επισκόπου πρώην πρωί της Αυγουστίνου του Καντιώτου, που προέτρεπε την Ιερά Σύνοδο λέγοντας: «Παρακαλούμε, όπως ετοιμηθεί το σοβαρότατο του θέματος της Σύνοδος, γελάτε υπό την αιγίδα της του Θεέρωτα από αναπροστασίας της προσωπικής ελευθερίας των μελών του Βιβλίου αυτής. Δύναστε, μακαριότατε και σεβασμιότατε Χριστό αδελφοί και πατέρες, να φανταστείτε, οποία επιτυχία θα υπάρξει αν επίσημος ουσιαστική αρχή ήταν εντεπεί σύσσωμος επικεφαλής της κινήσεως αυτής». Παρακαλούμε λοιπόν και εμείς ως παιδιά και τέκνα της Μητέρας Εκκλησίας μας και ελπίζουμε ότι η Ιερά Σύνοδος θα περιβάλλει με τον Κύριο της το κοινό έτοιμο να μην παραχωρήσει το ηλεκτρονικό φακέλο, να μην παραχωρήσει το ηλεκτρονικό φακέλο των πολιτών μέσω της τάξης του πολίτη. Τέλος, όλοι μας δηλώνουμε ότι αρνούμεθα να δεχτούμε ηλεκτρονική ταυτότητα κάρτα φακελόματος δηλαδή του πολίτη. Αρνούμεθα να πάρουμε το κλειδί που εισάγει τα μέλη της εφορισάς στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή φυλακή. Αρνούμεθα να αντικαταστήσουμε το όνομά μας με έναν αριθμό. Αρνούμεθα την ερευνητή. Δεν αρνούμεθα το Ευαγγέλιο. Δεν αρνούμεθα την Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ορθόδοξη Μνήση των Αγίων Πατέρων, τον οποίο τους όρους και τα δόγματα εορτάσαμε σήμερα. Και υπερπάντα δεν αρνούμεθα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Σύντηση διοργανωτές της εκδήλωσης. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.